Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι μπασκετικοί, αλλά ας κρατήσουμε πρώτα απ' όλα ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Σάμου. Παραδεταμένο χειροκρότημα για αυτό που συνέβη στη Σάμο, αναπαυθούν και οι ψυχές των νεκρών. Πανερυθραϊκός Μαρούσι, δυστυχώς από τη μία τραγωδία στην άλλη βαδίζουμε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Ένα από τα ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής στην Α2, της ταλαιπωρημένης και της Α2 όπως είναι όλα φέτος βέβαια και στα σπορ και γενικότερα. Ερυθρέα Μαρούσι, το ντέρμπι των Βορείων Προαστίων, ξεκίνησε με τον Πανερυθραϊκό, τους Ερυθρόλευκους, του Δημήτρη Χουχουλή στην επίθεση και τον Αθανασούλα να έχει την μπάλα εκεί με τον Πλουτέτσκι αντίπαλο. Να δούμε την προσπάθεια εκεί του Πανερυθραϊκού. Τελικά η μπάλα είναι έξω ξανά για τους γηπεδούχους εδώ στην Ερυθρέα. Ένα γειτονικό, ένα τοπικό ντέρμπι θα λέγαμε. Οι Ερυθρόλευκοι της Ερυθρέας με τους μαυροκίτρινους, κιτρινόμαυρους του Αμαρουσίου, τους Λύκους, ας το πούμε έτσι. Ο Αθανασούλας είναι άστοχος, αλλά ο σκάνδαλος με επιμονή εκεί θα κερδίσει, δεν θα ωφεληθεί και η μπάλα είναι για το Μαρούσι του coach Σκαραφίγκα. Να δούμε την επίθεση των Αμαρουσιωτών. Στο μικρόφωνο σας ο Θοδωρής Λινάρδος, στη ζωντανή μετάδοση από το επίσημο διαδικτυακό κανάλι του Πανερυθραϊκού. Πανερυθραϊκός Μαρούσι στο 0-0, δεν υπάρχει σκορ ακόμα. Στο παιχνίδι ο έμπειρος Γκαγκαλούδης, στα 42 του εσίως, αλλά σαν Νίκος Άχρονος παίζει. Ο Πλουτέτσκι που έχει περάσει από την Ερυθρέα με δεύτερη προσπάθεια εκεί θα προσπαθήσει το Μαρούσι, αλλά δεν θα βρει τον διάδρομο. Ο Γκαγκαλούδης ξανά προς τα έξω, δεν μπορεί να σουτάρει. Θα δούμε το τρίποντο. Είναι πολύ άστοχο για το Μαρούσι. Το 0-0 θα συνεχιστεί με τα 8:49 για την πρώτη περίοδο και το κάρφωμα για την Ερυθρέα. Η οποία Ερυθρέα με τον Καμπουρίδη, η οποία Ερυθρέα βέβαια έχει χάσει εδώ και κάποιες μέρες τον Άλκη Παπά. Το κινητήριο μοχλό της θα λέγαμε και από πέρσι. Με έναν όπως φαίνεται σοβαρό δραματισμό. Βεβαίως η διακοπή που έρχεται λόγω των καταστάσεων προφανώς μακάρι να ευνοεί και τον ίδιο τον παίχτη ώστε να επανέλθει και δρυμύτερος όταν με το καλό θα αρχίσουν ξανά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Να πούμε και για τον, φυσικά, για τον μεγάλο μας χορηγό, την Εταιρεία Συστημάτων Ασφαλείας και Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης Ασπίδα Security Πλάτων Καραχάλιος. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρονται αυτά, ειδικά αυτές τις εποχές, να υπάρχει στήριξη από διάφορους φορείς όσον αφορά και το μπάσκετ. Να υπάρχει εικόνα παντού, ειδικά αυτή την εποχή. Γκαγκαλούδης, τρίποντο και φάουλ. Φοβερός και τρομερός ο τρελό Γκάγκα. Με τα σπρισμένα του βέβαια πλέον μαλλιά, αλλά με το ταλέντο να ξεχυλίζει και την φοβερή και τρομερή εμπειρία που έχει από όλα τα γήπεδα, όλων των κατηγοριών, σε όλα αυτά τα χρόνια. 2-3. Το ντέρμπι ήδη είναι... Έχει ξεκινήσει μάλλον πολύ δυνατά και λέγαμε πριν για παίχτες που έχουν περάσει από τις δύο ομάδες, όπως για παράδειγμα το Πλουτέτσκι που είναι στο παρκέ από πλευρά Αμαρουσίου. Αλλά παλιότερα είναι και άλλοι παίχτες που συνέδεαν τις δύο ομάδες, όπως ο Λυκογιάννης, ο Μαχέρας, ο Τοπάλης και ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι που δεν τους έχω πρόχειρα τώρα στη μνήμη μου. Μαρουσιώτες τρόπον την Άννη και ο Κότς Χουχουλής βεβαίως τη ευρύτερη περιοχή παιδί, αλλά στην Ερυθρέα έχει ανδρωθεί μπασκετικά, έχει εδραιωθεί εδώ πέρα ο Κότς. Έχει χτίσει το δικό του ρεκόρ με την τόση μεγάλη παρουσία του στον Πανερυθραϊκό. Μαρουσιώτης και ο Γιαουρτόγλου ουσιαστικά από την ίδια Μαρουσίου τόσα χρόνια. Στον Πανερυθραϊκό πλέον έχει σταθεροποιηθεί. Να δούμε τον Αθανασούλα, πολύ έμπειρος φυσικά. Ο σκάνδαλος μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του, από τα πλάγια, εύστοχος για το 5-4. Γρήγορα η Ερυθρέα στο προβάδισμα. Ξανά κάποια έμπειρα παιδιά στους πάγκους και των δύο ομάδων. Θα τα πούμε και στη συνέχεια βεβαίως αυτά. Να δούμε την πορεία του παιχνιδιού. Παράπονο του coach Καραφίγκα για την προσπάθεια των παιχτών του. Αθανασούλα θέλει να βγει από τον αριστερό διάδρομο. Καλή πάσα εκεί, goal foul για τον Πανερυθραϊκό. Γρήγορα, γρήγορα. Παίρνουν μπρος οι Ερυθρόλευκοι και με τον Φιλιπάκο. Ένα πολύ έμπειρο επίσης παιδί. Έχει περάσει από διάφορες ομάδες. Θέλει να βρει ένα πιο σταθερό πάτημα και βήμα στην καριέρα του, διότι είναι καλός παίκτης με καλά προσόντα, αλλά έχει αλλάξει αρκετές ομάδες τα τελευταία χρόνια.
αλλά είναι σίγουρα μια πολύτιμη λύση για την front line, ειδικά σε μια ομάδα Α2. Όπως είναι ο Πανεθραϊκός που έχει υψηλές βλέψεις για φέτος, να δούμε βέβαια πώς θα κυλήσει και η χρονιά, όπως και το Μαρούς έχει υψηλές βλέψεις. Είναι δύο από τις ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην πορεία. Να δούμε το Μαρούς μπροστά ακριβώς από τον πάγκο της ομάδας των φιλοξενουμένων. Το τρίποντο είναι εύστοχο λοιπόν για το Μαρούσι. Με το 8-7 στο σκορ, βαδίζουμε για το 7 λεπτό σιγά σιγά για την πρώτη περίοδο. Ο Στασινός, ένας από τους καλούς παίκτες της ομάδας του Αμαρουσίου. Φιλιππάκος, δύσκολη προσπάθεια εκεί ανάμεσα σε πολλούς αντιπάλους. Να δούμε τι θα επιχειρήσει το Μαρούσι εδώ με το lay-up. Αλλά είναι άστοχη εκεί η ενέργεια τελικώς με το Γιαουρτόγλου να μαζεύει την μπάλα. Οδηγίες από τους δύο προπονητές, φωνές, ο Γιαουρτόγλου σε ρόλο ασόδιου. Ένα σπρόξιμο εκεί, δεν έχουμε συνέχεια. Ο Φιλιππάκος αστοχή. Ζητήθηκε κάτι διαφορετικό από την Ερυθρέα, ίσως και αμυντικό φάουλ στη συγκεκριμένη φάση. Τρίποντα από τη γωνία, άστοχο, 8-7 στα 6,5 λεπτά. Γρήγορο το παιχνίδι, ένα τύπου run and gun έχουμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Άστοχος και ο Φιλιππάκος. Ο Γκαγκαλούτης θέλει να ηρεμήσει το παιχνίδι, κερδίζει το φάουλ από τον Σκάνδαλο. Φυσικά στον πάγκο της ομάδας του Αμαρουσίου, μεταξύ άλλων, και η σύζυγος του κότς Γιώργου Χαραφίγκα, η Βασιλεία Γκουζίνη, μια από τις πολύ αξιόλογες παίκτριες της περασμένης φουρνιάς των Ελληνίδων μπασκετμπολιστριών. Ακολούθησε το επάγγελμα του κότς, μαζί και στην Ελευσίνα ήταν με τον σύζυγό της και σε διάφορες άλλες δουλειές, στο μπάσκετ, κοντά στη ζωή, κοντά και στα σπορ, στο παρκέ. Και γενικώς το Μαρούσι, όπως και η Ερυθρέα, είναι ομάδα που απαρτίζεται και από πολύ στενούς ανθρώπους της ομάδας, που την αγαπούν πάρα πολύ στενά, ακόμα και αν είναι φίλαθλοι, και οι οποίοι έχουν κάποιον ενεργό ρόλο, άμεσα ή έμεσα, στα σωματεία. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ κακό φυσικά, έτσι, να υπάρχει μια σύνδεση άμεση. 8-7, κοντά στο εξάλεπτο για την πρώτη περίοδο. Ήδη έχουμε 4 φάουλ για την Ερυθρέα και 1 για το Μαρούσι σε αυτό το ντέρμπι. 5η αγωνιστική στην Α2. Ο Πλουτέσκι λοιπόν, ο έμπειρος, ο Ξανθομάλης, guard, small forward, παίζει σε διάφορες θέσεις λόγω και της σωματοδομής του. Ένα πολύ γερό παιδί, πολύ έμπειρο παιδί, έχει περάσει από πολλές ομάδες των εθνικών κυρίως κατηγοριών. Τον ματιάζουμε εδώ, το 8-8. Πάμε για το εξάλεπτο της πρώτης περίοδου. Θα διορθώσουμε και ένα λάθος μας προηγουμένως με το νούμερο 7 του Αμαρουσίου, είναι ανοξίδας φυσικά. Καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά στη ζωντανή μετάδοση, αλλά γι' αυτό είναι και συνάδελφοι και βοηθούν. Ο Κανέλης εκεί με το οξίδα. Παίχτες που αρχίζουν και βρίσκουν και αυτοί τον ρόλο του στο Μαρούσι τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε. Έχοντας την εμπειρία της ομάδας και από τις προηγούμενες κατηγορίες, πιο χαμηλές. Να δούμε εκεί τον, στο lay-up δεν θα γίνει προσπάθεια. Πλουτέτσκι στο τρίποντο εύστοχος. Με το γνωστό του κοτσιδάκι. Πανηγυρίζει μπροστά τον πάγκο της ομάδας του. Φωνές από έναν από τους βοηθούς του coach Σκαραφίγκα. Λάθος της Ερυθρέας. Μπρος πίσω. Πολλές οι φωνές στο κλειστό. 8-11. Κάτι θα ψάξει καλύτερο ο coach Πουχουλής με τον Καλιανιώτη να είναι έτοιμος. Θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την πεντάδα του. Να δούμε ποιος βγαίνει. Βγαίνει ο Αγιαουρτόγλου τελικά, που δεν είχε τώρα σε αυτά τα πρώτα λεπτά τον ουσιαστικό ρόλο που συνηθίζει να έχει, οπότε θα πάρει τις ανάσεις του για την επόμενη ώρα, για τα επόμενα λεπτά που θα χρησιμοποιηθεί. Γκαγκαλούδης, ο Ιθήνο Νους του Αμαρουσίου. Πάση στα πλάγια για τον Πλουτέτσκι, να δούμε το λέει από όχι, θα δώσει για το συμπαίκτη του εκεί. Πολύ ωραία προσπάθεια για το Μαρούσι με τον Χατζηδάκη. Ο ψηλός του Αμαρουσίου, πάντα στο μικρόφωνο σας, ο Θοδωρής Λινάρδος, live streaming από την Ερυθρέα και από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Πανερυθραϊκού, από το κανάλι της ομάδας. Φάουλ για να ανακόψει την προσπάθεια του Φιλιππάκου ο Πλουτέτσκι. Έβαλε το κορμί του εκεί.
Πάντοτε επίσημος χορηγός, να τα θυμίζουμε αυτά τα σημαντικά, η Εταιρεία Συστημάτων Ασφαλείας και Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης Ασπίδα Security Πλάτων Καραχάλιος. Ο Πολύπυρος Σουρλής, θέση του Πλουτέτσι και εν μέσω των χειροκροτημάτων. Ο Σουρλής που έχουν περάσει και τα χρόνια, έχει πάρει τα κιλάκια του, αλλά τον μπάσκετ δεν ξεχνιέται. Η τέχνη δεν ξεχνιέται, είναι πολύ μπασκετικό μυαλό. Ο Εκμεσίνης άσος, γρήγορα στο φάουλ στη φθορά και στον Αθανασούλα. Πολύ έμπειρος ο Σουρλής, με θητεία σε πολλές ομάδες και στην ΑΕΚ και στο Εγάλαιο. Έχει τον τρόπο του εκεί στο Νάσο να δίνει στην ομάδα του κάτι που ζητά. Ανά πάσα στιγμή. Έχει πάει σε ένα mismatch πάντως για την ώρα με τον Αθανασούλα, που είναι ψηλότερος ο Αθανασούλας. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το trick του coach Καραφίγκα. Φιλιππάκος, ωραία προσπάθεια και το καλάθι. Φιλιππάκος Καμπουρίδης στην πεντάδα της Ερυθρέας. Δεν ξεκινάει σε αυτό το παιχνίδι ο Βουγιούκας. Εναλλάσσονται οι ψηλοί του Πανερυθραϊκού. Να δούμε την πάσα στα πλάγια για τον Καγκαλούδη. Αυτός πολύ ωραία προσπάθεια στο δίποντο. Ήρεμος, ψύχρεμος, κρύο αίμα ο Γκάγκα για το 10-15 για τους Αμαρουσιώτες. Ψάχνει λύση ο Πανερυθραϊκός με τον Αθανασούλα. Προτού κολλήσει εκεί στα βήματα, βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Δεν θα σουτάρει, θα ψάξει τον Φιλιππάκο. Κλείνεται. Δύσκολη ενέργεια, Παλικαρίσια, καλάθι για τον Φιλιππάκο. 12-15. Πάμε για τα 3,5 λεπτά σιγά-σιγά για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Καλή πάσα εκεί. Κερδισμένο φάουλ για τον Μαρούση. Πολύ έξυπνη πάσα από τον Ξίδα, τον Παύλο Ξίδα. Ο σκάνδαλος έξω και μέσα για τον Πανερυθραϊκό ανταυτού. Έχουμε τον Κοντούδη. Είναι ο γιος φυσικά του παλέμαχου αυτού της Ερυθρέας, του Κοντούδη. Του Στέλιου, τούτος είναι ο Μανώλης, πλέον στο παρκέ, από τη νέα γενιά στην άλλη. Εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν κάνω λάθος, έχει περάσει και από τα μικρότερα τμήματα του Παναθηναϊκού. Ο πατέρας του φυσικά είναι εδώ, έχει ενεργό ρόλο στον Πανερυθραϊκό και πώς θα μπορούσε να μην έχει άλλωστε με τόσα χρόνια παρουσίας ο Παύλος Κοντούδης στον Πανερυθραϊκό. Έχει ζήσει τα πάντα σχεδόν στην Ερυθρέα. Ξανά στο συν 5 το Μαρούση, στο 12-17. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 φαουλίδια για την Ερυθρέα, στα 3 φαουλ είναι το Μαρούση. Κλείνει ο διάδρομος για τον Κοντούδη. Στα πλάγια να δούμε αν θα σουτάρει, όχι, θα δώσει την πάσα. Κερδισμένο φάουλ του Φιλιππάκου. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός εκεί, γιατί αυτό έλειπε στην Ερυθρέα μετά τον τραυματισμό του Άλκη Παπά. Φυσικά, όπως είπαμε, όλα αυτά θα πάρουν και μια αναβολή τώρα λόγω της διακοπής που έρχεται με τις καταστάσεις που βιώνουμε. Μακάρι να επιστρέψουν όλα στην καμιά κανονικότητα και να ζήσουμε πάλι μεγάλες μπασκετικές στιγμές και με κόσμο και με πιο ασφάλεια και υγεία και πιο άνεση. Γκολ φάουλ, ένα λάθος του Αμαρουσίου εδώ. Θα μπορούσε να αφήσει τον Φιλιππάκο να πετύχει μόνο το καλάθι, αφού και το αβαντάζει εκεί το πλεονέκτημα, και να μην του κάνουν το φάουλ. Όμως ο Φιλιππάκος πανέξυπνα, ψύχρεμα, διαμορφώνει το 14-17. Μειώνει γρήγορα για την Ερυθρέα. Στο κλειστό είναι ίσα-ίσα όσοι προβλέπετε να είναι προφανώς. Οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι των δύο ομάδων. Με όλα τα μέτρα να τηρούνται. 15-17. Στη ζωντανή μετάδοση από την Ερυθρέα τα Βόρεια Προάστια της Αττικής. Ένα ντέρμπι Βορείων Προαστίων, Ερυθρέα Μαρούση. Ξανά πάσα διαγώνια του Γκαγκαλούδη. Ξηράφι θα λέγαμε. Δεν ωφελείται εκεί το Μαρούση και η μπάλα είναι έξω από το Χατζηδάκι. Κατοχή για τον Πανερυθραϊκό. Να δούμε τον Καλιανιώτη, το ασώδιο της Ερυθρέας για χρόνια εδώ. Τρομερό κάρφωμα highlight του Φιλιππάκου που τα συνηθίζει κάτι τέτοια. Που και που στους αγώνες του. Είναι να μην πάρει λίγο χώρο και χρόνο. Και φόρα, 17-17. Να δούμε το Μαρούση, κλείνεται εκεί. Πάρα λίγο το λάθος από το Στασινό. Ο Γκαγκαλούδης θα σουτάρει. Άστοχος Καμπουρίδης, δύναμη πυρός στη ρακέτα της Ερυθρέας. Ο Κοντούδης για τον Καλιανιώτη. Καμπύλη στο σούτ, εύστοχος. Ωραία προσπάθεια του Καλιανιώτη. Γρήγορα ο Πανερυθραϊκός ανακτά το τιμόνι. 20-17.
Η μπάλα στα χέρια από το πλευρά Σαμαρουσίου σε πιανού άλλου, στον Καγκαλούδη. Κλείνεται. Μακρινό τρίποντο. Εύστοχο. Τρομερή προσπάθεια από τον Παντελή Κανέλη. Ωραία προσπάθεια του Κανέλη για το 20-20. Το ντέρμπι καλά κρατεί στα 1-50 για την πρώτη περίοδο. Κοντούδης, αριστερός διάδρομος, κλείνεται. Μέσα στη ρακέτα για τον Φιλιππάκο που είναι ανίκητος αυτά τα λεπτά. Δεν έχει βρει λύση και αντίδοτο για τον Φιλιππάκο ο κόουτς Καραφίγκας. Θα αναζητήσει προφανώς κάτι άλλο στην πορεία. Ένα διαφορετικό κόλπο, να δούμε. Χατζηδάκης πολύ έξω το πεδίο δράσης του. Για τον Γκάγκα. Να δούμε τον Γκαγκαλούδη. Οι πάσες συνεχίζει στα σινός ο αριστερόχειρας. Ένα από τα ταλέντα που έβγαλε το Μαρούς τελευταία. Ξανά στις επάλξεις για τον σύλλογο του Αμαρουσίου Στασινός, 22-23. Έχει έναν αδερφό, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον χώρο του μπάσκετ. Πάρα πολλά φυσικά τα παραδείγματα που παίζει αδερφός με αδερφό, είτε στην ίδια είτε σε άλλη ομάδα, αντίπαλη. Να και η ώρα του Βουγιούκα, αντί του Φιλιππάκου που είναι η ώρα για ανάσες. Και όπως λέγαμε, θα αναζητήσει κάτι διαφορετικό στους ψηλούς. Ο Χατζηδάκης έξω για το Μαρούσι. Και μέσα ο Παπαγεωργόπουλος. Τρία φάουλ βέβαια έχουμε για την ώρα του Σουρλή. Γρήγορα, γρήγορα, που είναι ο πρώτος παίκτης που πιάνει αυτό το όριο και είναι, παραμένει μέσα. Προφανώς, μάλλον θα μπει και για αυτόν τον λόγο να φθαρεί, να υπάρξει μια τριβή εκεί στα φάουλ. Για τον πολύπειρο Γιώργο Σουρλή. 85, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Στα 36 λέει πρέπει να βαδίζει πλέον. Ο Στασινός δεν θα βγει ο Γκαγκαλούδης από τα μαρκαρίσματα. Το κλείνει ο Καλιανιώτης, Δέλα πάνω του, αλλαγές εκεί ο Βουγιούκα στον Γκάγκα. Να δούμε τον Σουρλή στη γωνία. Άστοχο το τρίποντο, ο Θανασούλας για ένα εύκολο rebound. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης πέραν του Σουρλή. Φορτωμένος με τρία φάουλ στο παιχνίδι. Πολύ ωραία πάσα. Πάρε βάλε του Αθανασούλα στον Βουγιούκα η ασίστ. Και επίσης πολύ ωραία προσπάθεια του Στασινού. Μπήκε εκεί χωρίς να το πολύ σκεφτεί μέσα στην ρακέτα για το 25 όλα. ...35 δεύτερα, Αθανασούλας έξω να πάρει τις ανάσεις του, Γιαουρτόγλου μέσα. Αλλαγή στο σχήμα δηλαδή, γιατί έχουμε Καλιανιώτη, Κοντούδη, Γιαουρτόγλου. Τρεις κοντούς, ας το πούμε έτσι, στην περιφέρεια. Και Καμπουρίδη Βουγιούκα στη front line του Πανερυθραϊκού. Σουρλής Γκαγκαλούδης, Κανέλης, Στασινός, κοντό σχήμα και για το Μαρούσι. Και ο Παπαγεωργόπουλος μέσα για τη front line του Αμαρουσίου. Πολύ ωραία προσπάθεια του Βουγιούκα, του κάνει το χατήρι και η μπάλα για το 25-26, 27-26, αλλάζει βέβαια το σκορ τώρα. Εντάχει, 27-26, η Ερυθρία ξανά μπροστά, πότο-πότο το ντέρμπι των Βορείων Προαστίων. Αλλαγές υπελαγών τύπου handball για τα τελευταία μαρκαρίσματα. Όπως είναι λογικό, μετράει το παραμικρό λάθος, ο παραμικρός πόντος. Ειδικά σε τέτοια παιχνίδια και αργότερα προφανώς θα μετρήσουν και οι διαφορές. Ξέχωρα από το γόητρο και όλα αυτά. Η βαθμολογία είναι το κυριότερο που αφορά τις δύο ομάδες. Που έχουν κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Αντικειμενικά να το θέσει κανείς, θα τα πούμε στην πορεία αυτά. 28-26, να δούμε τελευταία επίθεση για το Μαρούσι. Η μπάλα στον Κανέλη, το τρίποντο με Καμπύλη, κακό το σουτ είναι άστοχο. Βουγιούκας, να δούμε αν θα προλάβει ένα τελευταίο σουτ ο Κοντούδης. Μακριά η μπάλα, ακουμπάει το ταμπλό έξω. Λήξη πρώτης περίοδου στην Ερυθρέα, Πανερυθραϊκός Μαρούσι, 28-26, διακοπή.
Επειδή η ζωή μας είναι σε ένα στάδιο που έχει πολύ τρέξιμο, χρειαζόμαστε ένα στήριγμα. Altion Tonovit, το πλήρες πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής εμπλουτισμένο με ωμέγα 3 για ενέργεια και ευεξία με μόνο μία κάψουλα την ημέρα. Και για τους άνω των 50, Altion Tonovit Senior. Altion, στηρίζει τη μέρα σου. Πάμε στο παιχνίδι μας, γρήγορα, έχουμε ξεκινήσει για τη δεύτερη περίοδο. Θοδωρής Λινάρδος στο μικρόφωνο, στο σχόλιο υπεύθυνος παραγωγής Παναγιώτης Τριάντης. Σε live streaming, κακό το σούτ, αλλοιώνεται ίσως, όχι. Έχουμε αλλοίωση, για να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτητές. Μάλλον υπήρξε αλλοίωση βέβαια, με γυμνό μάτι όπως το είδαμε. Θα δοθεί μπάλα στο Μαρούσι. Θοδωρής Λινάρδος και Παναγιώτης Τριάντης μαζί σας από την Ερυθρέα. Θοδωρή, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όσον αφορά για το παιχνίδι, παρακολουθούμε μια πραγματική ματσάρα με πολύ υψηλό σκορ. Φοβερό τρίποντο του Στασινού, δεν το πολύ σκέφτηκε. Ψύχρεμος. 28-29. Θοδωρή, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, βλέπουμε μια πραγματική ματσάρα σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και ελπίζω να το ευχαριστούνται όλοι. Όσον αφορά τώρα για την παραγωγή, να τονίσουμε ότι στο σκορ βλέπετε και το συνολικό χρόνο που υπολείπεται για να τελειώσει η κάθε περίοδος, καθώς επίσης και το 24, καθώς κάτω από τα ονόματα των δύο ομάδων υπάρχουν τα ομαδικά φάουλ για να έχετε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Στέλιος Καλαϊτής της Ερυθρέας. Σοδωρή, ο λόγος και πάλι σε σένα. Φυσικά, θα παίζουμε μπαλίτσα και παρέα. Στην μετάδοση ο Γκακαλούδης θα πάρει τις ανάσες του και ήδη έχουμε κάποιες νεότερες δηλαδή αλλαγές στο ρόστερ του Αμαρουσίου στην πεντάδα με τον Τσιώτρα να έχει πάρει θέση, να δίνει και τα χέρια με τον Καλιανιώτη. Άλλωστε μιλάμε για πολύ έμπειρα παιδιά, ο Τσιώτρας είναι παιδί του Αμαρουσίου μετά από μια γύρα σε πάρα πολλές ομάδες της Αθήνας και της χώρας γενικότερα. Επέστρεψε στο Μαρούσι να δώσει κάποιες λύσεις στην Σταγκάρ. Θοδωρής Τσιώτρας. Έχει παίξει με τον Καλιανιώτη, δεν ξέρω αν, δεν θυμάμαι αν ήταν συμπαίκτες στον Παγκράτη, πάντως έχουν περάσει και δύο τον Παγκράτη παλιότερα. Πάντως συμπαίκτες όπως και να είναι γνωρίζονται από τα παρκέ, από τις τόσες μάχες που δίνουν κάθε αγωνιστική. Θοδωρή, να υποφεληθώ λίγο του φάουλ που γίνεται τώρα. 28-29, καλά κρατεί το ντέρμπι, 8-59 για το ημίχρονο. Και να πω ότι αν βλέπετε κάποια κάγκελα που μπαίνουν μπροστά στην εικόνα σας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι από τα καινούργια τραπέζια που έχουν βάλει εδώ οι άνθρωποι του Συλλόγου του Πανερυθραϊκού σε μπάσκετ και βόλεϊ. Έχουν κάνει την εγκατάσταση εδώ στο θεωρείο ιδανική για να μπορούμε να δουλέψουμε κι εμείς σωστά, χωρίς να έχουμε το παραμικρό που να μας λείπει. Αναγκαστικά μπαίνουν μπροστά στην εικόνα σας. Και για να ολοκληρώσω και αυτά που έλεγα στο πρώτο μέρος για την οικογένεια Κοντούδη και το πόσο αθλητική η οικογένεια είναι, να τονίσουμε ότι σωστό. Η αδερφή του playmaker του Πανερυθραϊκού θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο βόλεϊ στη θέση του Πασαδόρου. Πολύ σωστή η επισήμανση. Καλιανιώτης 31-29, ο πολύπυρος γκάρτ της Ερυθρέας. Άστοχο το τρίποντο για το Μαρούς με τον Ξηδά. Στασινός, του κλέβει την μπάλα μέσα στα χέρια ο Βουγιούκας για Ουρτόγλου. 8-20 για το ημίχρονο. Κοντούδης που τα είπαμε φυσικά για τον νεαρό της Ερυθρέας. Καμπουρίδης, Καλιανιώτης στο φάουλ του Στασινού, έξυπνο φάουλ του νεαρού εκεί. Απέναντι στον εμπειρότερό του Καλιανιώτη για να μην πάρει θέση, γιατί ο Καλιανιώτης συνηθίζει να παίζει και με πλάτη. Θυμίζει πολλές στιγμές έναν πιο light ματσιούλης ο Καλιανιώτης. Του αρέσει αυτό το παιχνίδι. Αν και φυσικά είναι ξεκάθαρο γκάρτ, ξεκάθαρο έτσι διαρροάσος, ασώδιο. Ξανά ο Παπαγεωργόπουλος έξω. Ξανά ο Χατζηδάκης μέσα για το Μαρούσι. Ξανά φάουλ του Στασινού. Και βέβαια, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι είχαμε πει για το Σουρλί που έχει τρία φάουλ. Ο Παπαγεωργόπουλος βγήκε διότι έχει και αυτός τρία φάουλ. Θοδωρή, να προσθέσω ένα σημαντικό ότι από το πρώτο σχεδόν στο 1,5 λεπτό αγώνα ο Αθανασούλας είχε χρεωθεί με δύο φάουλ, παρόλα αυτά παρέμεινε όλη την περίοδο μέσα. Βέβαια, σωστή η σημείωση αυτή, διότι προφανώς είναι ένα από τα πολύ δυνατά χαρτιά της Ερυθρέας και στηρίζει πάρα πολλά σε αυτόν ο κόσμο Κουκουλής.
Να δούμε το Μαρούσι τι θα βγάλει η προσπάθεια εδώ με τον Αρνοκούρο. Καλή ενέργεια του νεαρού για το 31 όλα. Δεν ξέρω αν έχει περάσει από την δάφνη δαφνή ο Αρνοκούρος, αλλά να μην το πω στα σίγουρα για κάνω λάθος. Καμπουρίδης είναι άστοχο το τρίποντο του ψηλού της Ερυθρέας. Και πολύ γρήγορα εκεί για τον συμπαίκτη του η πάσα, ο Αρνοκούρος θα το εκμεταλλευτεί. Γρήγορα, γρήγορα έχει πάρει μπρος ο ψηλός του Αμαρουσίου για το 31-33 από την πάσα του Ξηδά. Καλιανιώτης κερδίζει το φάουλ πέφτοντας από τον Αρνοκούρο. Γρήγορα οι συμπαίκτες του να τον σηκώσουν απάνω. Δεν είναι ώρα για άλλες ζημιές στην Ερυθρέα. Πλεονέκτημα τώρα για τους γηπεδούχους, καθώς σε σκάρτα 3 λεπτά το Μαρούσι έχει ήδη 5 φάουλ. Από εδώ και στο εξής, κάθε φάουλ θα στέλνει τους παίκτες του Πανεθραϊκού στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πολύ ορθό και πολύ σημαντικό αυτό, διότι όπως είπαμε κάθε πόντος μετράει, ειδικά σε τέτοια ντέρμπι. Ο Καλιανιώτης είναι έστοχος. Κοντούδης και Σκάνδαλος έχουν από 2 φάουλ οι 2 playmaker του Πανερυθραϊκού. Πολύ σωστό. Να δούμε λοιπόν την προσπάθεια του Αμαρουσίου. 33 όλα μετά τις βολές εύστοχες που είχαμε για την Ερυθρέα με τον Καλιανιώτη. Ο Ξηδάς που δείχνει καλά στοιχεία τα τελευταία χρόνια. Στασινός, είναι άστοχος. Έχουν δώσει πάντως μια ενέργεια στο Μαρούσιο Στασινός με τον Ξηδά. Και ο Τσιότρας είναι στην πεντάδα στα γκάρ του Αμαρουσίου. 6-49, 33 όλα, νέο time out. Ξανά στο παιχνίδι μας, ζωντανά από, από την Ερυθρέα, από το επίσημο διαδικτυακό κανάλι του Πανερυθραϊκού. Προσφορά για όλους τους μπασκετόφιλους και όχι μόνο. 33 όλα, Ερυθρέα Μαρούσι, το τοπικό γειτονικό ντέρμπι. Τσιόδρας διστάζει προς τα μέσα, μπορούσε και να κάνει το lay-up. Ήταν εύκολος ο διάδρομος που του ανοίχτηκε. Ήθελε εκεί δίκη αλτρουισμού το κάτι παραπάνω στην πάσα να δώσει για τον Χατζηδάκη. Μπορούσε να ολοκληρώσει μόνος του, δεν το έκανε. Το κατάλαβε το λάθος του, έμπειρο παιδί ο Τσιότρας. Και που δεν έχει παίξει φυσικά. Ο Σκάνδαλος ξανά στην πεντάδα της Ερυθρέας, Καλιανιώτης, που τα πάρει αρκετά καλά όσο είναι στον αγώνα. Και τρομερά έξυπνη ενέργεια του Βουγιούκα, του αδερφού του Ιαν Βουγιούκα φυσικά, ο Άλεξ Βουγιούκας. Για το 35-33. Με τους σέντερ του Πανερυθραϊκού Θοδωρή να κάνουν σπουδαία πράγματα και να φορτώνουν το αντίπαλο καλάθι. Φυσικά και είναι ένα θέμα που έχει να λύσει το Μαρούσι, γι' αυτό και οι συνεχείς αλλαγές στη front line των κυτρινόμαυρων από τον coach Καραφίγκα, που θα ήθελε κάτι πιο αποτελεσματικό εκεί. Ίσως είναι ένα στοιχείο και εμείς τώρα που διαπιστώνουμε βλέπουμε το Μαρούσι να είναι ένα στοιχείο έτσι που υπάρχει μια έλλειψη λιγάκι εκεί στο Μαρούσι. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία βέβαια, έχει πολύ δρόμο όλη η σεζόν, μακάρι να κυλήσει κάποια στιγμή και μετά καλά. Αθανασούλας. Προσπάθησε με τον ταμπλό, δεν βρήκε στόχο.
Οι μάχες δίνουν νικητή το Μαρούσι. Σιώτερας μπροστά από τον κόουτς Καραφίκα. Ωραία πάσα για το Χατζηδάκι. Γρήγορα το λέει από ψηλός. 35-37. Και βέβαια, να δούμε την Ερυθρέα τώρα με τη σειρά της, με τον Καλιανιώτη άστοχος αυτή τη φορά. Έχουμε έναν τραυματισμό και σταματά το παιχνίδι. Ο Βουγιούκας σήκωσε αμέσως το χέρι του να σταματήσει το παιχνίδι, γιατί έχω την εντύπωση πως κατά λάθος χτύπησε τον αντίπαλό του. Το ένδειξε φυσικά fair play, ο Χατζηδάκης είναι ο ψηλός. Ψηλός με ψηλό. Ακριβώς. Πανερυθραϊκός που έχει στην πεντάδα του τώρα δύο παίχτες φορτωμένους με δύο φάλο καθένας, Αθανασούλας και Σκάνδαλος. Και έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πάμε στην ανάπαυρα του ημιχρόνου. Πολύ σωστό. Και ο Κοντούδης έχει δύο φάουλ, ο νεαρός. Για τον Πανερυθραϊκό. Να δούμε λοιπόν την συνέχεια. Και ο Στασινός από την άλλη πλευρά, ο playmaker του Αμαρουσίου, έχει ήδη δύο φάουλ. Στασινός που έχει βοηθήσει πολύ από την ώρα που μπήκε στο παρκέ. Βεβαίως. Ο Τσιότρας θα χάσει και την κατοχή, αλλά η μπάλα είναι το Μαρούσι. Κόπηκε η προσπάθεια του Τσιότρα. Ο Ξηδάς θα επαναφέρει. Πάντα ζωντανά μαζί σας από την Ερυθρέα. Προσφορά για όλο το μπασκετικό κοινό. Είναι καλό να υπάρχει εικόνα από τα γήπεδα, ειδικά αυτές τις εποχές που δεν υπάρχει κόσμο στα κλειστά και στα ανοιχτά και παντού. Άστοχο υποπίεση και με τη λήξη του χρόνου το τρίποντο του Ξηδά. Κάτι του λέει ο κόουτς Καραφίγκας. Εποφελούμε που η μπάλα έχει βγει έξω και σκουπίζεται από τον Καλιανιώτη. Να πούμε, Θοδωρή, ότι και για τους χορηγούς που χάρη σε αυτούς εικόνα και ήχος φτάνει στους δέκτες όλων όσων μας παρακολουθούν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε στην αρχή, ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό στις εποχές που ζούμε να τονίζονται αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά τους για να μπορέσει να βγει μια ζωντανή παραγωγή. Αυτό κι αν είναι τα πλέον σημαντικά, να υπάρχει στήριξη. Εν προκειμένου εμείς να αναφέρουμε φυσικά την εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών φύλαξης Ασπίδα Security Πλάτων Καραχάλιος. Που τη βλέπετε και μόνιμα δίπλα στο σκορ. Πολύ σημαντικό να υπάρχει στήριξη. Ο κότς Κουκουλής λοιπόν εκεί στις φωνές για τη φάση που χάθηκε για την Ερυθρέα. Ο κότς Κουκουλής πάντα κοντά του, ο κότς Χατζής και μαζί και στον Απόλλωνα κλπ. Υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία για χρόνια. Ο κότς Νούσης και στα μικρά τμήματα της Ερυθρέας. Και ο Αντωνίου που ήταν πρώην παίκτης του Πανερυθραϊκού. Τρίπο του Κακαλούδη. Η Καμπύλη δεν θα βρει στόχο το σούτ, αλλά έξυπνα κερδίζει το φάουλ από τον Βουγιούκα. 35 όλα. 4-38 για τη λήξη του ημιχρόνου. Έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ, τα 5 για το Μαρούσι, οπότε είναι στα μπόνους η Ερυθρέα. Αντίστροφα, δεν υπάρχουν το μπόνους ακόμα για το Μαρούσι σε κάποιο απλό φάουλ, είναι στα 3 η Ερυθρέα, αλλά τώρα ήταν το φάουλ πάνω στην προσπάθεια για σούτ, οπότε έχει την ευκαιρία ο Γκαγκαλούδης να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Σιγά μην χάσει βολή ο Γκαγκαλούδης, δηλαδή μόνο να το ματιάξει κάποιος, φαντάζομαι. Πεναλτάκια για τον έμπειρο παίχτη. Που βέβαια, όπως και ο Καλλινικίδης, είναι από τους γερόλικους της κατηγορίας. 42 και φεύγα, ο Καλλινικίδης 43 και φεύγα. Αλλά το πώς βασιούνται είναι πραγματικά, δηλαδή να το βλέπουν οι κοσάριδες και να λένε ότι μακάρι να τα βάλω κάτω όλα τα πράγματα και να κάνω την καριέρα που είχαν την πορεία. Και να μην πάμε σε άλλες κατηγορίες που παίζουν 40 και 45 χρονών κλπ. Υπάρχουν παίχτες πολύ, πάρα πολύ, σε διάφορες ομάδες. Θα θυμάστε το Δέσπο, το Γιαννουζάκο, το Γιαννούλης. Πρέπει να παίζουν ακόμα όλα αυτά τα παιδιά. Ο Καρβούνης. Γενικά πάρα πολλά παιδιά. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπες, Θοδωρή, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα νέα παιδιά, ότι ο Γκαγκαλούδης μέτρησε το πώς να διαβάζει την άμυνα του αντιπάλου και ο Καλλινικίδης ακόμα και τώρα πηδάει πρώτος στα rebound και δει στα επιθετικά. Φυσικά αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση, διότι μην πάμε πολύ μακριά. Να δούμε την αυταπάνηση με την οποία παίζει φάουλ στο τρίποντο κερδισμένο για τον Τουζίδη. Έξυπνα εκεί, ενώ η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι για τον goal foul. Κερδίζει το foul, τρεις βολές από τον Πλουτέτσκι. Μην πάμε πολύ μακριά για την αυταπάρνηση και το πώς παίζουν ακόμα στα 38-39 που βαδίζει σιγά σιγά ο Σπανούλης
ή ο Φώτσης στον Ελυσιακό κλπ. Κλπ. Και το πόσο αγαπούν αυτό που κάνουν. Πραγματικά απόλυτη σιωπή για τη φωνή του Τουζίδη. Δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος άλλος στο κλειστό, αλλά δεν μιλάει και κανείς. Είναι μια μέρα δύσκολη γενικώς και για τον μπάσκετ, όπως και για πολλούς άλλους κλάδους της κοινωνίας, διότι κλείνουν προσεχώς όλες οι δραστηριότητες, οι διοργανώσεις. Συνέβη και αυτό που συνέβη με τη Σάμο. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια άσχημα γεγονότα. Μακάρι μόνο αυτό ευχόμαστε να κυλάνε όλα από εδώ και πέρα καλύτερα. Ατελείωτο και βασανιστικό είναι το 2020, Θοδωρή. Πραγματικά, εντάξει. Δεν ξέρει κανείς τι να... που να πρωτοεστιάσει. Εκεί που πάει λίγο κάτι να ισιώσει, να ισορροπήσει, έρχεται λίγο μια τούμπα, τα φέρνει αλλιώς. Πάμε, προχωράμε παρακάτω. Έχει μειωθεί η παραγωγή στο δεύτερο δεκάλεπτο και ήταν αναμενόμενο. Είχε πάει πολύ ψηλά το σκορ στην πρώτη περίοδο. Βέβαια, πολύ σωστό. Κρατούν και δυνάμεις οι δύο ομάδες. Φυλάνε έτσι τα νότα τους. Σε μια άμυνα παιδικής χαράς του πρώτου δεκαλέπτου και για τις δύο ομάδες. Δεν ήταν καλή η προσπάθεια του Κακαλούδη. 38 όλα. 3 και 53 για το ημίχρονο. Αλλά το ντέρμπι καλά κρατεί. Και λογικά θα πάει έτσι μέχρι το τέλος. Λογικά, όπως αναμένεται θεωρητικά και πρακτικά, όπως λέγανε και οι προβλέψεις των μπασκετικών και όσων γνωρίζουν καλύτερα και τις δύο ομάδες. Αυτό πιστεύαν, αυτό πιστεύαμε, 38 όλα. Αυτό επιβεβαιώνεται, αυτό αποδεικνύεται. Μακάρι να το δούμε με ντέρμπι μέχρι τελευταία στιγμή. Κακό το τρίποδο του Τσιώτρα. Να δούμε το σκάνδαλο. Προξηματάκια εκεί με τον Στασινό, ο Αθανασούλας, ναι. Σκάνδαλος και Στασινός σε αμοιβαίο μαρκάρισμα, σε άμυνα και επίθεση, παίκτες φορτωμένοι και οι δύο με δύο φάουλ. Ναι, βέβαια, και στο τρίτο είναι πάντα ένα κομβικό σημείο, ένα κέριο σημείο όταν κάνεις τρία φάουλ, διότι υπάρχει και το ένιγμα μετά για τον προπονητή. Σπάζω κεφαλιά, τον βάζω, τον βγάζω, τον κρατάω, ό,τι κάνω δεν ξέρω. Ανάλογα για το πόσο σημαντικός μου είναι αυτός ο παίκτης. Βέβαια, σημαντικότατος είναι ο Φιλιππάκος. Όπως αποδεικνύεται σχεδόν σε κάθε φάση που παίρνει την μπάλα. Άλλη το πρόβλημα για την ομάδα του Αμαρουσίου, η σέντερ του Πανερυθραϊκού. Πότε ο Φιλιππάκος, πότε ο Βουγιούκας δημιουργούν προβλήματα. Βεβαίως. Και όχι μόνο με τους πόντους που πετυχαίνουν, αλλά και με τα φάουλ που φορτώνουν τους αντιπάλους. Με τη φθορά, βέβαια, ναι, ναι. Τώρα είναι ο Αρνόκουρος σε θέση πενταριού για το Μαρούσι, από Δάφνη Λαθνίου και Περιστέρη προερχόμενος, ο νεαρός. Να δούμε τον Τζιώτρα, τι θα επιλέξει ως σύστημα για την ομάδα του, τι του έχει πει και ο προπονητής του. Έχουμε φάουλ, αν το Αθανασούλα είναι το τρίτο βέβαια, ναι. Σε ένα χαμηλό σχήμα το Μαρούσι, με τρεις γκάρτ και ένα στην ουσία τριάρι σε θέση 4 που μπορεί ναι με να είναι δυνατός, αλλά έχει μεγάλη διαφορά έπισω από το Ντουζίδη. Πολύ σωστό. Και έχουμε τον Στάθη, ένα παιδί που και πέρυσι προσπάθησε να δείξει κάποιες από τις αρετές του στον Πανερυθραϊκό. Μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4. Και βέβαια εδώ, goal foul του Στασινού. Πολύ καλή ενέργεια από το βραχύσωμα όσο του Αμαρουσίου. Ο Στασινός που θα έλεγα δείχνει ιδιαίτερα καλό ταλέντο φυσικά για τους γνωρίζοντες. Το ξέρουν βέβαια πολύ καλά κάποιοι μπασκετικοί. Ίσως του λείπει λίγο τον boy για να έκανε ένα βήμα παραπάνω, ακόμα και νεαρός που είναι. Αλλά είναι θρασίτατος, με την καλή έννοια. Δεν φοβάται, παίρνει τις επιθέσεις, ναι. Παίρνει τις ευθύνες. Βέβαια, ναι, είναι από τα γνωστά μπασκετικά μαμούνια δηλαδή. Και έξυπνος δηλαδή. Δεν είναι μόνο το ατομικό στοιχείο ότι να σουτάρω ή να κάνω το lay-up. Σκέφτεται την μπάσα, σκέφτεται την άμυνα. Είναι δημιουργικός παίκτης, έξυπνος. Δείχνει, είναι δουλεμένος, προπονημένος καλά. 41 όλα, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που ακούγονται κάποια παιδιά ανά καιρούς ότι κάτι μπορούν να προσφέρουν στην πορεία στο μπάσκετ. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Και φτάσαμε στην πέμπτη αγωνιστική για να παίξει ο Πανερυθραϊκός πρώτο παιχνίδι στο σπίτι του. Πολύ σωστή επισήμανση και καλά έκανες Παναγιώτη και τη λες. Μετράει το καλάθι, ο Στάθης κόβει ενώ η μπάλα ακουμπάει το ταμπλό στην προσπάθεια του Τσιώτρα. Ο Πανερυθραϊκός στο σπίτι του, που βεβαίως υπήρχαν κατά καιρούς σκέψεις για το τι θα γίνει εφόσον η ομάδα ανεβαίνει κατηγορίες ξανά. Διότι υπήρχε και παλιότερα ο Πανερυθραϊκός φυσικά στην Α2, αλλά
το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με πιο πρωταγωνιστικές βλέψεις κλπ. Θα παίξει στην Ερυθρέα, θα φτιαχτεί το γήπεδο εδώ πέρα που είναι λίγο δύσκολο. Θα παίξει άλλη έδρα, θα φτιαχτεί αλλού το γήπεδο της Ερυθρέας. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν παγώσει βέβαια φέτος. Λόγω και των καταστάσεων. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κανονικά εδώ στο δικό του σπίτι, στο κλουβί του. Στο σπιτικό του. Δύσκολη προσπάθεια του Στάθη. Δεν βγαίνει εκεί ο στόχος, αλλά κερδίζει το φάουλ. Είναι κάτι που απασχολεί σίγουρα τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, αλλά με την όλη κατάσταση, με το αν θα συνεχιστούν, πότε θα συνεχιστούν, αν θα ολοκληρωθούν, πότε θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη σεζόν 2021, είναι κάτι το οποίο μοιάζει μακρινό για να το σκεφτούν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Πάντα μαζί σας ο Θοδωρής Ρινάρδος και Παναγιώτης Τριάντης, στην περιγραφή και στο σχόλιο, στη ζωντανή μετάδοση από το επίσημο διαδικτυακό κανάλι του Παναθηναϊκού. Εταιρεία Συστημάτων Ασφαλείας και Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης. Ασπίδα Security Plan, ο Καραχάλιος, κεντρικός χρυσός χορηγός μετάδοσης. Σημαντικό να τονίζεται. Συχνά πυκνά, μην το ξεχνάμε. Και πηγές και λέγαμε για το γήπεδο. Εφόσον λοιπόν όλα καλά και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε λοιπόν, ανεβαίνει κατηγορία, τότε θα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το τι θα κάνει η ομάδα και πού θα μεταβεί. Φαντάζομαι ίσως στο Ζιρίνιο της Κηφισιάς, αλλά όλα αυτά είναι πολύ μελλοντικά και προσοχή και μακρινά αυτή τη στιγμή. Να δούμε το Χατζηδάκι, δεν του βγαίνει η προσπάθεια. Ήθελε εκεί κάτι, ζήτησε, αλλά δεν φάνηκε να κερδίζει, να υπάρχει κάποιο φάουλ. Αμέσως η προσπάθεια εκεί και με τρέιλερ ο Φιλιππάκος από την ενέργεια του Στάθη. Έρχεται ο Φιλιππάκος, τρέιλερ στο τρέιλερ. Τα προηγούμενα δευτερόλεπτα είδαμε τρεις φάσεις, οι οποίες είναι οι εξής. Ονειρική πάσα του Γκαγκαλούδη, τα αλτικά προσόντα του Στάθη. Και βέβαια την τρομερά συνεχιζόμενη ενέργεια, δυναμική του Φιλιππάκου. Και την οργιώδη προσπάθεια που κάνει ο Φιλιππάκος και φορτώνει το αντίπαλο καλάθι από την αρχή του αγώνα. Πραγματικά ένας πολύ αξιόλογος παίχτης, το τονίσαμε. Των εθνικών κατηγοριών και όχι μόνο, διότι έχει περάσει και από την μεγαλύτερη κατηγορία. Αλλά και ο Στασινός συνεχίζει το βιολί του. 46 όλα στην τερμπάρα στην Ερυθρέα, λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα, λιγότερο από 1,5 λεπτό για τη λήξη του ημιχρόνου. Καλιανιώτης χάνει την μπάλα. Κολλάει την μπάλα τώρα από τον Ιδρώτα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μάχες επιμαχών στο παρκέ. Λίγο ηρεμία ζητάει ο κότς Καραφίγκας. Το Μαρούσι που έχει μοιράσει τους πόντους του. Πολλοί παίχτες έχουν σκοράρει από αρκετούς. Ενώ ο Παναθηναϊκός βασίζεται στους δύο σέντερ. Κυρίως ναι, βέβαια στον Φιλιππάκο κατά βάση. Και Καμπουρίδη στη συνέχεια. 46 όλα. Και έχουμε το 46-48 φυσικά. Λιγότερο από λεπτό. Time out. Ένα λεπτό μένει για να ολοκληρωθεί αυτό το καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Με τον Παναερυθραϊκό να έχει κατοχή. Θοδωρή, ο λόγος και πάλι σε σένα. Να δούμε λοιπόν την επίθεση της Ερυθρέας με τον Γιαουρτόγλου. Το δεκάρι του Παναερυθραϊκού. Καλιανιώτης είναι άστοχος. Το rebound το μακρινό εκεί δεν επωφελείται το Μαρούσι από την προσπάθεια που έγινε από τον Δούκα, που έχει πάρει και αυτός θέση στους ψηλούς, όπως και ο Πρίσκος. Ψάχνει κάτι καλύτερο ο coach Καραφίκα στη front line.
Δεν βρίσκει στόχο το τρίποντο του Ντουζίδη για τον Πανερυθραϊκό. 46-48, τελευταία δευτερόλεπτα, 15, όλη η επίθεση για τον Μαρούσι βέβαια. Λογικά, όπως βλέπω, θα βγει ο Στασινός για να εκτελέσει αυτό την τελευταία επίθεση. Ναι, είναι μια σκέψη φυσικά του coach αυτή, φαντάζομαι. Αφού είναι από τα γερά πιστόλια, δεν το επιβεβαιώνει εδώ. Και φάουλ πάνω στη λήξη, ενώ θα έλεγε και ο χρόνος ουσιαστικά. Δεν θα είχε πολύ περιθώριο για επίθεση η Ερυθρέα. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται ο coach Καραφίγκας προς τον Μπρίσκο. Στον νεαρό Μπρίσκο που ξεκινούσε και αυτό το ταλέντο στις μικρότερες κατηγορίες του μπάσκετ. Και ευκαιρία για τον Ντουζίδη να φέρει ένα παιχνίδι ακριβώς τα ίσια όπως είναι καθ' όλη τη διάρκεια του. Βεβαίως, ο Ντουζίδης και πέρσι στην ομάδα, βέβαια, ξέρει καλά τα μυστικά εδώ, τα κατατόπια. Δεν θα πει όχι στην δυνατότητα που του έδωσε ο αντίπαλός του για το 47-48. Φωνές από τον πάγκο Ταμαρουσίου. Από τον Άγγελο Παναγόπουλο, τον βοηθό του κ. Καραφίγκα. Τελευταία επίθεση, να δούμε θα προλάβει ένα σουτ. Δύσκολο. Α, πήρε μια καπέλη μπάλα, πώς να έσπασε και τα φώτα πάνω. 48 όλα. Λήξη πρώτου ημιχρόνου στην Ερυθρέα. Φυσικά θα πούμε και κάποια στατιστικά αν έχουμε στην πορεία. Να πούμε γρήγορα ότι ο Στασινός έχει 15 πόντους για τους φιλοξενούμενους. 8 πόντους έχει ο Χατζηδάκης, 9 έχει ο Γκαγκαλούδης, 6 έχει ο Κανέλης. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ που τραβάνε την ομάδα του Αμαρουσίου. Ενώ από την αντίπαλη ομάδα ο Φιλιππάκος έχει οριάσει, έχει 21 πόντους Θοδωρή. Τρομερό, τρομερό, και ρεκόρ. Ο ναι, βέβαια. Βουγιούκας έχει 7, ο Φιλιππάκος που έχει 9 στα 11 δίποντα. Λοιπόν, διακοπή και σε περίπου 13 λεπτά επιστρέφουμε για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Επειδή η ζωή μας είναι σε ένα στάδιο που έχει πολύ τρέξιμο, χρειαζόμαστε ένα στήριγμα. Altion Tonovi, το πλήρες πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής εμπλουτισμένο με ωμέγα 3 για ενέργεια και ευεξία με μόνο μία κάψουλα την ημέρα. Και για τους άνω των 50, Altion Tonovi Senior. Altion, στηρίζει τη μέρα σου.
Επειδή η ζωή μας είναι σε ένα στάδιο που έχει πολύ τρέξιμο, χρειαζόμαστε ένα στήριγμα. Altion Tonovit, το πλήρες πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής εμπλουτισμένο με ωμέγα 3 για ενέργεια και ευεξία με μόνο μία κάψουλα την ημέρα. Και για τους άνω των 50, Altion Tonovit Senior. Altion, στηρίζει τη μέρα σου.
Ξανά στο παιχνίδι μας, δεύτερο ημίχρονο, Πανερυθραϊκός Μαρούσι 48-48. Ζωντανά από την Ερυθρέα το ντέρμπι. Σε προσφορά για όλους τους μπασκετικούς, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών φύλαξης Ασπίδα, Security, Πλάτων Καραχάλιος, κεντρικός χορηγός Θοδωρής Λινάρδος. Στην περιγραφή Παναγιώτης Τριάτης στο σχόλιο, υπεύθυνος παραγωγής. Να δούμε το Μαρούσι στην επίθεση. Άστοχο το τρίποντο, 48 όλα. Λιγότερο από 9,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Μάχες σώμα με σώμα. Φωνές για τις αποφάσεις των ρεφ. Εκατέρωθεν. Να πούμε έτσι και ένα παρασκηνιάκι από το ημίχρονο που πήραμε να πάρουμε και λίγο αέρα έξω, ότι υπήρχαν και 2-3-5 έτσι φίλοι του Πανερυθραϊκού που δεν αντέχουν να μην βλέπουν την ομάδα τους, να μην είναι στο γήπεδο για την ομάδα τους, και έτσι φώναξαν υπέρ της ομάδας τους έξω από τα αποδυτήρια φυσικά, χωρίς κανείς να ενοχλεί κανέναν ούτε σε θέματα ασφαλείας κλπ. Απλά βρέθηκαν να δώσουν έστω μία φωνή εμψυχώνοντας την ομάδα τους για τη συνέχεια, γιατί μιλάμε για ένα τοπικό ντέρμπι που το γόητρο είναι κυρίαρχο, το δίχως άλλο. Live streaming λοιπόν από το επίσημο διαδικτυακό κανάλι του Πανερυθραϊκού. Ερυθρόλευκη με κυτρινόμαυρους των Βορείων Προαστίων. 48 όλα, 9-20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Έξυπνα ο Τσιώτρας πρώτου, Αθανασούλα lay up. Ψύχρεμα ο πολύπυρος Σιώτρας έναντι του φυσικά επίσης πολύπυρου Αθανασούλα. Ένα μαρκάρισμα που να δούμε πως θα βγει βεβαίως τώρα. Στην προηγούμενη φάση βγήκε το κλέψιμο. Να δούμε τώρα πως θα πάει στην πορεία. Είναι και αυτό ένα από τα τρίκ του coach Καραφίγκα. Για την ώρα λειτουργεί καλά η άμυνά του βέβαια για το Μαρούσι. Ένα αρκετά ψηλό σκορ για ένα ντέρμπι ολκής. 48-50. Πρώτο λαρί που πιάνει τους 50 πόντους είναι το Μαρούσι. Η μπάλα εδώ με τα λάθη είναι τελικά για το Πανερυθραϊκό. Από το λάθος εκεί του Παύλου του Ξηδά. Να δούμε τον Κοντούδη για τον Στάθη. Αθανασούλας άστοχος. Και ο Αθανασούλας και που δεν έχει παίξει. Και Πανιόνιο και Λυσιακό και Κόρυβο και Ηρακλή. Και πάει λέγοντας και Πάτρα. Στάθης 50 όλα. Γωνία για τον Κακαλούδη. Εύστοχος ο Γκάγκα. Ο τρελογκάκα των ελληνικών γηπέδων. 50-53. Φυσικά με δεδηλωμένα τα οπαδικά του συναισθήματα, τα πράσινα συναισθήματά του. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ γνωστό άλλωστε. Ο κάθε παίκτη μπορεί να εκφράζει την άποψή του επ' αυτού ή και όχι. Να είναι πολύ πιο διακριτικός ή να μην θέλει να το δημοσιοποιεί. 50-53. Αλλά όταν φοράει βέβαια μια φανέλα, πάντα επικεντρώνεται σε αυτή που φοράει. Και ο Κακαλούδης έχει δεθεί πάρα πολύ με το Μαρούσι, έχει δεθεί άρρηκτα, έχει δεσμούς πολύ ισχυρούς. Όπως άλλωστε ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς και με κάθε ομάδα που έπαιξε. Με τον Ηρακλή, με το Εγάλεο. Δεν μιλάμε για παλιότερα, με τον Άρη, με τον Μπάοκ. Φυσικά έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό. Αλλά με το Μαρούσι υπάρχει ένα δέσιμο, γιατί είναι και τα τελευταία τώρα χρόνια. 50-55, ζήτησε κάτι παραπάνω ο Αρνόκουρος. Δυναμικός forward center του Αμαρουσίου. Συν 5 για το Μαρούσι. Ο Γκαγκαλούς, να τον δείτε πως τρέχει στην άμυνα σαν νικοσάρης. Η Ερυθρέα δεν θα πάρει τη λύση εδώ που έψαχνε από το τρίποδο του Κοντούδη. Καλή προσπάθεια πάντως του Νιαρού. Με αθλητικά γονίδια πέρα για πέρα βέβαια ο Κοντούδης. Γκαγκαλούς ξανά από τη γωνία, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Σχεδόν μπροστά από τον αντίπαλο coach, δηλαδή τον coach Χουχουλή, τη σημαία του Πανερυθραϊκού. Για Ουρτόγλου, Αθανασούλας, να δούμε την Ερυθρέα ποια θα είναι η απάντησή της, η αντίδρασή της να κάνει το δυναμικό comeback που ψάχνει. Δεν ευστοχεί ο Φιλιππάκος, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Ψάχνει κάτι καλύτερο σε αυτή την τρίτη περίοδο ο Πανερυθραϊκός. Σίγουρα δεν έχει ξεκινήσει τόσο δυναμικά όσο το Μαρούσι. Πιο αποφασισμένα τουλάχιστον, πιο αποφασιστικά. Σιώτρας δεν του βγαίνει η πάσα, λίγο εξεζητημένη. Έτσι όπως την έψαξε εκεί για τον Χατζηδάκη, αν κατάλαβα καλά.
Διαγώνια για τον Αθανασούλα, το τρίποντο είναι άστοχο του έμπειρου forward, του έμπειρου small forward του Πανερυθραϊκού. Χειροκροτήματα εμψύχωσης για την Ερυθρέα, για να πάρει μπρος ξανά η ομάδα, κάτι που το έχει ανάγκη σε αυτό το σημείο. Τσιότρας έξω για τον Κακαλούδη, με τον Ξιδάρη τρεις κοντί στην περιφέρεια του Αμαρουσίου. Τσιότρας στο τρίποντο από την κορυφή είναι εύστοχος. Για το 50-57 πάταγε γραμμή, άραγε. 50-57 δίνει ο πίνακας, οπότε αυτό λέμε και εμείς. 5-40 εσίως για την τρίτη περίοδο. Το Μαρούσι γρήγορα που πήρε ένα προβάδισμα σταθερό αυτή τη στιγμή και είναι στο συν 7. Δείχνει να πατά καλύτερα. Εσπρεσμένα ζητά τα αιμάτα του κότσου Χουλής, που δεν έχει ξεκινήσει το σημείο αυτό με τον Καμπουρίδη σε στο ψηλό και, μάλιστα τώρα τον είχε για έτοιμο για αλλαγή, για να μπει στο παιχνίδι. Αλλά όλα αυτά μετά το time out που έχει να πει πάρα πολλά στους παίκτες του κότσου Χουλής. 50-57, να δούμε αν έχουμε time out. Υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις. Ναι, έχουμε αντιαθλητικό. Τελικός όπως σφυρίζεται. Για τον Στάθη. Οπότε πάμε για το time out. Με τους χορηγούς βέβαια πάντα σε πρώτο πλάνο, κάτι πολύ σημαντικό σε τέτοιες περιστάσεις, μεταδόσεις αγώνων, προκειμένου μπασκετικά μάτς. 50-58 για τον Γκαγκαλούδη με την βολή, μετά το κερδισμένο και αντιαθλητικό φάουλ που έχουμε για τον Μαρούσι. Ξανά εύστοχος ο Γκαγκαλούδης. Το μεγαλύτερο προβάδισμα φυσικά για το Μαρούς στο συν 9. Και με λίγο να του κάνει και το χατήρι μπάλα, να τον θέλει και η τύχη στη συγκεκριμένη φάση, ο Καγκαλούδης διαμορφώνει το συν 12 για το Μαρούς. 50-62. Πάρα πολλά παράπονα και φωνές του κόσμου Χουλίστο στη διακοπή για τους παίχτες του. Με 8 γρήγορους πόντους του Καγκαλούδη, 2 τρίποντα, 2 βολές, το Μαρούς έχει πάρει κεφάλι. Πολλά παράπονα του κόσμου Χουλή. Τους έλεγε τι θέλετε να γίνει επιτέλους, ποιος θα παίξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που μπορούν να παίξουν αντί εσάς. Θέλετε να χάσουμε κατηγορία, θέλετε να μείνουμε πίσω, να παρατήσουμε το μάτς, τι θέλετε να κάνουμε. Αποφασίστε, παίχτε άμυνα, κάντε κάτι σωστό στην επίθεση. Θοδωρή, συγγνώμη που σε διακόπτω, λες και ήσουν στον πάγκο κανονικά του ρεπόρτερ. Να δούμε την συνέχεια λοιπόν. Παναγιώτη, 50-62. Το ντέρμπι αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο προς τα χέρια του Αμαρουσίου. Σαφώς με το 50-64 στα 4-40 για την τρίτη περίοδο. Συν 14 για τους κιτρινόμαυρους των Βορείων Προαστίων. Και σπευσμένα σκάνδαλο σε Καλλιανιώτης ετοιμάζονται. Βεβαίως, να δούμε αν θα βγει ο Κοντούδης και ο Γιαουρτόγλου ή κάτι άλλο θα ψάξει ο κότσου Χουλής, να δούμε τι έχει επιλέξει. Ο Κοντούδης βγαίνει, αλλαγή στα γκάρτ δηλαδή, ναι, και ο Γιαουρτόγλου. Αλλαγές προσώπων ουσιαστικά.
Να πούμε ότι κρυφός άσος στο Μαρούσι, όπως φαίνεται στα τελευταία λεπτά χρονικά, όπως κυλάει το μάτς, είναι ο έπειρος Τσιότρας. Ένας παίχτης κλειδί σε άμυνα και επίθεση. Δηλαδή, στην άμυνα είπαμε και πριν ότι φυλάει τον Αθανασούλα να προσέξετε. Τώρα έχει αλλάξει το μαρκάρισμα εκεί βέβαια. Αθανασούλας που δεν έχει βοηθήσει το σκοράρισμα τους γηπεδούχους. Ναι, σίγουρα είναι κάτι που το ψάχνει η Ερυθρέα. Να το λοιπόν. Μία λύση από τον Αθανασούλα. Καλή του ώρα. 53-64. Μια ανάσα για τον Πανερυθραϊκό. Προτού το Μαρούσι δει να διευρύνεται το προβάδισμά του για τα καλά. Περαιτέρω. Καλή άμυνα πήγε να βγει εκεί, αλλά ο Τσιότρας εκμεταλλεύεται τη φάση και με ταμπλό είναι εύστοχος για το 53-66. Είπαμε, παίξει κλειδί ο Τσιότρας στα τελευταία μπασκετικά εντός παιδιάς λεπτά που έχουμε. Από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα. Δεν είναι τυχαίος παίκτης ο Τσιότρας, αν και τα τελευταία χρόνια σίγουρα η πορεία του δεν είναι η ανωδική που θα ήθελε και ο ίδιος, αλλά παραμένει ένας παίκτης στον άσο κλειδί για όποια ομάδα τον διαθέτει. Και συγκεκριμένα το Μαρούσι που είναι και το αγαπημένο του Μαρούσι όπως και παλιά. Καμπουρίς, Αθανασούλας, Φιλιππάκος. Τα βαριά χαρτιά είναι μέσα για την Ερυθρέα. Κάποια από τα βαριά χαρτιά είναι και ο Καλιανιώτης και ο Σκάνδαλος. Σίγουρα βλέπετε, διαπιστώνετε και με έψιλον και με αλφαλιώτα πόσο αισθητή είναι η απουσία του Άλκη Παπά, του καθήλυν αρμόδιο στην οργάνωση της Ερυθρέας. Και Θοδωρή, να συμπληρώσω σε αυτό ότι βλέπω εδώ και αρκετή ώρα από τα τέλη της δεύτερης περίοδου, να μόλις τώρα σηκώθηκε, ο Πλουτέτσκι κάθεται κάτω στη γωνία και κάνει συνέχεια διατάσεις. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα στους προσαγωγούς. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες Παναγιώτη, καλά έκανες και το αναφέρεις. Προφανώς εδώ δεν του βγήκε η προσπάθεια του Ξηδά, ενώ είχε το πλεονέκτημα για κάτι καλύτερο. Ωραία φάση, δεν βγαίνει και για την Ερυθρέα. Κρεμάσει και από τη Στεφάνη ο Φιλιππάκος, δεν βγήκε το κάρφωμα από την πάση του Αθανασούλα. Καλά λες για τον Πλουτέτσκι Παναγιώτη, ήταν μια πολύτιμη λύση στα πρώτα λεπτά για τον Μαρούσι. Βέβαια τώρα δεν είναι η απουσία του, δεν κοστίζει βέβαια για τον Μαρούσι, αλλά σίγουρα είναι παίχτης και αυτός σημαντικός. Αλλά κάποιο προβληματάκι θα έχει τραυματισμού για να μην έχει πει στο μάτς. Χατζηδάκης που τα κατάφερε σε αυτή την τρίτη περίοδο με αντίπαλο τον Φιλιππάκο. Να δούμε όμως, γιατί βγαίνει ο Φιλιππάκος, μπαίνει ο Βουγιούκας. Να δούμε τι θα καταφέρει τώρα ο Χατζηδάκης και γενικά το Μαρούσι. Παράληψή μας, Καλδύρης, Τσολάκος, Ζακεστίδης. Καμιά φορά είναι και καλό να μην ακούγονται και πολύ, πάρα πολύ και συχνά οι διαιτητές. Δηλαδή το Μάσα κυλάει ήρεμα οι δύο ομάδες χωρίς παράπονα. Αλλά οφείλουμε να αναφέρουμε φυσικά όλους τους φυσικούς πρωταγωνιστές ενός αγώνα. Σε αυτήν την μετάδοση, την παραγωγή εδώ από την Ερυθρέα. Αυτό σημαίνει, Θοδωρή, ότι δεν χρειάστηκε να τους αναφέρουμε καθόλου. Ακριβώς, 53-66. Φυσικά και υπήρχαν οι φωνές από τις δύο πλευρές. Λογικό, ένα ντέρμπι είναι. Αλλά όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερο που να πούμε ότι έκρινε κάποια στιγμή του αγώνα μέχρι τώρα. Για να είμαστε και δίκαιοι σε αυτά που λέμε δηλαδή. Δεν βρίσκει και αυτό που ήθελε ο Σκάνδαλος. Λιγότερο από 2-20 πλέον για την τρίτη περίοδο. 53-66 στον συν 13 το Μαρούσι. Κρατά τα ηνία σε θέση οδηγού. Δύο φάουλ το η Ερυθρέα, 4. 5 θα δούμε. Μόλις περάστηκε. Και ήταν 2-0 τα φάουλ μόλις ξεκίνησε η περίοδος. Ο Πανερυθραϊκός, αν και σκλήρινε λίγο την άμυνά του, δεν χρεώθηκε με άλλο φάουλ. Στην αντίπερα όχθη και το Μαρούσι είναι, παίζει πολύ σκληρή άμυνα, γι' αυτό και ο Πανερυθραϊκός δεν μπορεί να σκοράρει. Βέβαια, είναι από τα μάτς που θα λέγαμε συνήθως τα βλέπουμε ενδεχομένως στις χαμηλότερες κατηγορίες. Είναι από αυτά που πέφτει ξύλο που λέμε. Έτσι, που γίνονται μάχες στο παρκέ, σε όλες τις θέσεις. Το παιχνίδι όμως έχει απ' όλα, θα λέγαμε. Ναι, βεβαίως. Γιατί έχει μεγάλο σκορ στην πρώτη περίοδο. Οι επιθέσεις χαμήλωσαν στη δεύτερη περίοδο. Τώρα έχουμε πολύ σκληρές άμυνες. Να δούμε τι άλλο θα μας επιφυλάξει αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που παρακολουθούμε για την πέμπτη αγωνιστική της Α2. Να δούμε. Είναι και η χρονιά. Μακάρι να ήταν όπως θέλαμε όλοι, άνετη και ωραία. Προτού συμβούν όλα αυτά το 20 κλπ. Να κυλάμε σε ωραίες μπασκετικές στιγμές. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο να έχει ο παδός και των δύο ομάδων, να σύγεται το κλειστό. Αυτά θέλουμε όλοι. Και οι ίδιοι παίχτες αυτά θέλουν. Μακάρι να τα δούμε κάποια στιγμή σύντομα στο μέλλον. Στους επόμενους μήνες. 54-66, 1-52 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Πλουτέτσκι τον βλέπω εκεί, σηκώνεται, κάθεται. Υπάρχει μια νευρικότητα για τον ίδιο, θέλει να μπει να παίξει. Στον πάγκο του Αμαρουσίου. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο μικρό πρόβλημα, όπως είπες και εσύ Παναγιώτη πριν. Προφανώς κάτι θα συνέβη, άραγε. Σε σκάρτα 8 λεπτά
σε λίγο κάτι παραπάνω από 8 λεπτά μάλλον, ο Πανερυθρανικός έχει σκοράρει 6 μόλις πόντους. Πολύ σωστό. Είναι κάτι το αρνητικό αυτό που κρατάει στο μπλοκάκι το coach Χουχουλής και οι συνεργάτες του. Και είναι προς άμεση επίλυση. Εδώ όμως η άμυνα βγαίνει του Πανερυθραϊκού μέσω φωνών και χειροκροτημάτων. Και αναγκάζει τον Μαρούς στο λάθος. Στη λήξη επίθεση να κάνει ένα επιβιασμένο σουτ ο Ξηδάς. Που δεν βρήκε στόχο. 54-66, 1-37. Η Ερυθρία που δεν είναι και τυχαία στην ανάδειξη και προπονητών, πέρα από παιχτών γενικότερα. Να πούμε ενδεικτικά ότι ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος που είναι με τον Τζάβι Πασκουάλ πλέον στην Ζενίτ, ήταν στον Παναθηναϊκό, έχει βγει από την Ερυθρέα ουσιαστικά. Ενώ υπήρχε βέβαια και σε άλλες ομάδες παλιότερα έχει εργαστεί. Ο Μιχάλης Δραχοβίτσας που είναι στον Παναθηναϊκό τώρα επίσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίος ο σύλλογος στον Παναθηναϊκό, όπως φυσικά και τον Μαρούς με τη δική του ιστορία και στην Α1. Τα μεγάλα του τα αξιοθαύμαστα χρόνια. Τροπέγουσα πόρτα εποχής Αλεξανδρή, Μανολόπουλου, Νικολαίδη. Τρομερές εποχές για το Μαρούσι. Τρομερές μπασκετικές στιγμές με τον Άρη Βοβό και όχι στην ηγεσία. Τον κύριο Πατούλη αργότερα σε συνεργασία. Time out 54-66.54-66, ζωντανά από την Ερυθρέα. Βλέπετε αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής στην Α2. Ερυθρέα Μαρούσι, συν 12 για τους αμαρουσιώτες. Γωνία ο Ξηδάς είναι άστοχος. Η Ερυθρέα στην επίθεση με τον σκάνδαλο γρήγορα αριστερός διάδρομος. Προσπαθεί για δεξί lay-up, κόβεται από το Στασινό και έχουμε τεχνική ποινή για φωνές στον πάγκο. Κάποιος παίχτης στο Αμαρουσίου μάλλον κάτι θα φώναξε, κάποιος συνεργάτης. Να πούμε ότι το Μαρούσι έχει ξεκινήσει με ένα 3-0 φυσικά για όσα μάτς έχει παίξει. 2-1 το ρεκόρ του Πανερυθραϊκού. Μαρούσι που έχει πολύ ώρα να σκοράρει, ο Πανερυθραϊκός δεν το έχει εκμεταλλευτεί καθόλου. Πολύ σωστό και βεβαίως η επόμενη, όταν με το καλό πρώτα Θεός γίνει αγωνιστική, όποτε γίνει. Πολύ, πολύ μακρινό φαντάζει αυτό που λες. Ναι, μακάρι να είναι όσο μπορεί πιο κοντινό. Αμίντας Πανερυθραϊκός και Μαρούσι ψυχικό. Αθηναϊκά παιχνίδια. Ναι, αυτό κοιτούσα τώρα στο πρόγραμμα. Να δούμε πώς θα κυλήσει και η σεζόν από εκεί και πέρα όταν επανεκκινήσουν όλα. Με το καλό μακάρι. 55-66. Με τον σκάνδαλο και έχουμε τώρα την μπάλα ξανά Ερυθρέα. Σκάνδαλος που χρεώθηκε με 2 φάουλ στο πρώτο περίπου 5 λεπτό του αγώνα. Σκάνδαλος ο οποίος ξαναπέρασε. Δεν έχει βοηθήσει όμως τον Πανερυθραϊκό. Με αποκορύφωμα οι 2 χαμένες βολές τώρα. Ο Καλιανιώτης ίσως είναι μια... Ναι, βεβαίως. Περίπτωση που εδώ με τα σουτ που θα πάρει κάποια στιγμή. Βεβαίως. Ένας δεινός σκόρερ. Διαχρονικός αρχηγός του Πανερυθραϊκού. Σε σημασμένος των τριπώντων στα παρκέ. Στα Α2 της Β'. Και βλέπουμε τον Καγκαλούδη να παίζει και τρομερή άμυνα. Ναι, βέβαια. Ο Καγκαλούδης θυμίζει τα early 20 του.
όταν ξεκινούσε από το Φάληρο, αργότερα στη Δάφνη και πάει λέγοντας η πορεία του, η γνωστή πορεία του, εντός και εκτός των τυχών. 55-66, ήρεμα από τον Καγκαλούδη, που είπαμε έχει ιδιαίτερο δέσιμο με τον Μαρούση και μάλιστα έχει ξεκινήσει και ήδη κάποιες επαφές με τα μικρότερα τμήματα ως συνεργάτης προπονητής, κάνει κάποια πράγματα για την επόμενη μέρα του, αλλά η τωρινή μέρα του του δίνει αυτό το δίποντο με το πείσμα του για το 55-68, συν 13 ξανά για τον Μαρούση, τελευταία επίθεση για τον Πανελθραϊκό, να δούμε τι θα κερδιθεί από εδώ. Σε αυτή τη φάση για τον Πανελθραϊκό δεν κερδίζεται το τρίποντο, χάνεται και το δίποντο από τον Αθανασούλα. Προηγουμένως έχασε το τρίποντο ο Καμπουρίδης που δεν έχει δώσει τόσες λύσεις όσες θέλει η ομάδα του. Άστοχος στα σημείωση League Street περίοδου 55-68 Πανελθραϊκός Μαρούς. Επειδή η ζωή μας είναι σε ένα στάδιο που έχει πολύ τρέξιμο, χρειαζόμαστε ένα στήριγμα. Altion Tonovit, το πλήρες πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής εμπλουτισμένο με ωμέγα 3 για ενέργεια και δεξία, με μόνο μία κάψουλα την ημέρα. Και για τους άνω των 50, Altion Tonovit Senior. Altion, στηρίζει τη μέρα σου. Λοιπόν, 55-68, Πανερυθραϊκός Μαρούση από την Ερυθρέα. Θοδωρής Δινάρδος στην περιγραφή, Παναγιώτης Τριάτης στο σχόλιο. Ο υπεύθυνος παραγωγής της ζωντανής κάλυψης που βλέπετε από το επίσημο διαδικτυακό κανάλι του Πανερυθραϊκού. Εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών φύλαξης Ασπίδα Security Πλάτων Καραχάλιος. Κεντρικός χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας, για να υπάρχει στους δέκτες σας η εικόνα. Απαραίτητο να υπάρχει βοήθεια από όλους. Με δύο, Θοδωρή, οι σέντερ του Πανερυθραϊκού οργίασαν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν βοήθησαν καθόλου. Και τώρα ξεκινάει η τέταρτη περίοδος με δύο τεσσάρια. Να το καλάθι από τον Αθανασούλα λοιπόν για το 57-68. Να δούμε αν είναι το έναυσμα, το μήνυμα μιας επανεκκίνησης γρήγορης και ό,τι προκύψει για τον Πανερυθραϊκό. Αγκαλούδης, Κανέλης. Ο Κανέλης ζεστός, σαν να μην βγήκε καθόλου από το ματς δείχνει, ενώ μπήκε μετά από ώρα. Φυσιογνωμικά μου θυμίζει ένα παλιό παίχτη του μπάσκετ που μάλλον το έχει κόψει τώρα προφανώς, ο Αλέξης ο Τόλιας. Στο κοντύτερο βέβαια λίγο. Ο Τόλιας γνωστός τριποντάκιας στον εθνικό κατηγορίο παλιότερα. Καλή του ώρα. Το φάουλ του Κανέλη. Δυνατό παιδί ο Κανέλης σε όλες τις μάχες μέσα, ο γκάρ του Αμαρουσίου. ...57-71... γωνία ο Καλιανιώτης, η μπάλα βρήκε ταμπλό, είναι άστοχο, είναι από τα τρίποτα που επιχειρούσε παλιότερα ο Σούμποντιτς στην εποχή του Άρη, στη γωνία και με ταμπλό. 57-71, 8-57 για το φινάλε. Κοιτούν τα στατιστικά στον πάγκο της Ερυθρέας. Τα στατιστικά κοιτάω και εγώ τώρα. Ο Φιλιππάκος παραμένει στους 21 από το πρώτο μέρος. Από εκεί και πέρα κανένας διψήφιος για τον ομάδα του Πανερυθραϊκού. Από την αντίθετη πλευρά για το Μαρούς που κάνει καταπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Στασινός έχει παραμείνει στους 15. Ο Γκαγκαλούδης όμως έχει ήδη 19 πόντους. Ναι. Λογικό και αναμενόμενο. Νάτι και εδώ. Άλλοι δύο πόντοι του Κακαλούδη.
βρήκε τη λύση μέσα από την τρύπα της Βελόνας. Πραγματικά, ώρες-ώρες βλέπεις αυτά τα παιδιά, τα έμπειρα, να διδάσκουν μπάσκετ. 57-73, όπως και πολύ έμπειρα παιδιά έχει ο Πανερυθραϊκός και ψάχνει τις λύσεις από αυτούς. Και ο Γιαουρτόγλου είναι ένας από αυτούς. Δεν θα δώσει τη λύση εδώ με το τρίποντο που είναι από τα δυνατά του σημεία. Κατά κύριο λόγο, 57-73. Δείχνει να έχει πάρει για τα καλά το προβάδισμα το Μαρούσι, να μην θέλει που δεν είναι να το χάσει, να κρατά τα ενία. Γκαγκαλούδης, Χατζηδάκης, κερδίζει το φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Λάθη εκεί έγιναν στην άμυνα, στις αλλαγές στην Ερυθρέα, οδηγίες του coach Καραφίγκα στον Γκαγκαλούδη. Χατζηδάκης που έχει ήδη 8 πόντους και 5 rebound, έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση στα 23 λεπτά. Ναι, αθόρυβη κυρίως, ναι. Αθόρυβε, αλλά ειδικά στο δεύτερο μέρος φαίνεται η δουλειά του, γιατί έχει κρατήσει τους αντίπαλους σέντερ άποντους. Το ματιάξαμε και το παιδί. Αλλά ναι, βεβαίως, ο Χατζηδάκης έχει κάνει αρκετή βρώμικη δουλειά που δεν φάνηκε, αλλά είναι αποτελεσματική, όπως αποτυπώνεται στο ταμπλό τουλάχιστον. 57-73. 57-74. Συν 17. Έχει ξεφύγει για τα καλά το Μαρούσι. Στα 7:50 για το φινάλε. Ο Καμπουρίδης στο screen, παραπάνω ζητά από τον Καμπουρίδη, σίγουρα η Ερυθρέα. Είναι ένας παίκτης που έχει δείξει πρωταγωνιστικούς ρόλους εφέτος, όσο έχουν γίνει, όσο υπάρχει δράση δηλαδή. Πανερυθραϊκός που επειδή είναι πίσω με 17 πόντους, βιάζεται και σουτάρει συνέχεια τρίποντα και τα περισσότερα όπως βλέπουμε είναι άστοχα. Ναι, βεβαίως, όταν επέρχεται και η κόπος και η νευρικότητα και κυνηγάω στο σκορ, δεν βγάζει ο χρόνος. Λογικό είναι και τα τρίποντα να μην γίνονται υπό καλές προϋποθέσεις και να είναι άστοχα συνήθως. Ο Γκαγκαλούδης αστοχεί βεβαιασμένα υπό πίεση ενώ έλεγε ο χρόνος. Ζήτησε και συγγνώμη, δεχόμενος ότι κάτι δεν πήγε καλά στην επίθεση. Πολλοί παίκτες του Πανερυθραϊκού, ενώ περνάει και πάλι ο Φιλιππάκος, πολλοί παίκτες του Πανερυθραϊκού δεν είναι σε καλή μέρα. Γι' αυτό και είναι πίσω στο σκορ και η γκάρ της ομάδας Γιαουρτόγλου Σκάνδαλος και ο Αθανασούλας και τα τεσσάρια Ντουζίδης και Καμπουρίδης και στο δεύτερο ημίχρονο υψηλή τα πεντάρια. Ναι, καλά, καλά λες, βεβαίως, φυσικά και ο Γιαουρτόγλου εννοείται, δεν ξέρω αν τον είπες, εννοείται, είναι αυτό που είπαμε, ψάχνει λύσεις από τα καλά, τα δυνατά του χαρτιά πέραν του Φιλιππάκου ο Πανερυθραϊκός. Να, εδώ ας πούμε δεν κάνει μπάλα το χατήρι πάλι στην Αθανασούλα και η ατυχία μαζί. Ξέρεις, είναι ώρες-ώρες όταν χάνεις κιόλας και είσαι αρκετά πίσω στο σκορ, δεν σου πάνε καλά και οι τελευταίες σου κινήσεις, ας το πούμε έτσι. Χαμηλώνει το σχήμα τώρα με τον Αθανασούλα στο 4. Τελευταίο, για να δούμε, χαρτί του coach Χουλή. Ναι, είναι σαν να λέμε ο Παπαπέτρου στο 4 για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Ένα χαμηλό σχήμα. Όπως βλέπω, σου αρέσουν οι συγκρίσεις. Ναι, οι συγκρίσεις είναι ωραίες πάντα να γίνονται και φατσικές και σχηματικές. Έτσι το έχω, μου αρέσει λίγα κι αυτό, ναι. Να δούμε την πορεία. Εντάξει, θα το πάμε κι αλλού. Ο Ματσιούλης, ας πούμε, σαν να παίζει στο 4 για την ΑΕΚ. Δηλαδή, παίχτες που είναι στο 3 κυρίως, αλλά μπορούν να δώσουν λύσεις. Ο Βεζένκοφ που εξελίχθηκε σε 4, τον θυμόμαστε Παναγιώτη κυρίως στο 3 στα χρόνια του Άρη. Με πιο πολύ με το σουτ να ασχολείται. Τώρα βάζει και άλλα πράγματα. Εντάξει, κανονικά η θέση του ήταν 4, μην κοιτάμε που μόνο τρίποντα σούταρε. Ναι, είναι από αυτά που λέμε το που θα εδραιωθεί ένας παίχτης. Για την ώρα το σκορ θα εδραιωθεί στο 60-74 με το τρίποντο του Αθανασούλα μετά από ώρα. Αθανασούλας που παίρνει πολλές προσπάθειες για τον Πανερυθραϊκό. Είναι ο παίκτης που κυρίως βγαίνει μπροστά τώρα για τους γηπεδούχους. Βεβαίως. Πρέπει να βγουν μπροστά οι έμπειροι, οι ποιοτικοί παίχτες. Όπως και ο Φιλιππάκος θα κερδίσει το φάουλ εδώ. Ύπταται. Έχει πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Συνηθίζει να ύπταται ο Φιλιππάκος. Εδώ ήταν χαμένη η φάση για το καλάθι, αλλά κέρδισε το φάουλ. Φυσικά και υπάρχει χρόνος. Δεν έχει τελειώσει τίποτα για το Πανερυθραϊκό, αλλά θέλει ένα ξέσπασμα δυνατό. Ένα δυναμικό comeback. Διότι το Μαρούσι δείχνει να μην αστείευεται σήμερα και να μην θέλει να επουδενεί να χάσει το παιχνίδι. Έτσι όπως έχει βάλει τις βάσεις τουλάχιστον. Το Μαρούσι παίζει πάρα πολύ καλά και σε άμυνα και σε επίθεση με τον Γκαγκαλούδη να καθοδηγεί. Όταν δεν είναι καθοδηγεί ο Γκαγκαλούδης, είναι ο Στασινός. Φυσικά και γι' αυτό όπως είπαμε αισθητή η απουσία του Παπά για τον Πανερυθραϊκό. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Θα δίνει άλλη
κινητικότητα. Και ζώνη τώρα για τον Πανερυθραϊκό. Η ζώνη του Πανερυθραϊκού στα Σινός. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει το 2-3. Αλλαγές σε 3-2 προσαρμογές. Να δούμε τον Κανέλη σχεδόν από τη γωνία άστοχος. Φεύγει ο Θανασούλας. Θα κλειστεί. Για Ουρτόγλου με τον Καγκαλούδη εκεί. Έξω για τον Καλιανιό τη γωνία. Πέναλτι. Εύστοχος. Ο διαχρονικός αρχηγός του Πανερυθραϊκού. Είναι εδώ η Ερυθρέα για το 65-74. Στο πλην 9 πλησιάζει. Κρατά καλά το Μαρούσι όμως. Time out. Πάμε γρήγορα λοιπόν στο παιχνίδι μας, επανέναρξη, τελευταία περίοδος, στα 5,5 λεπτά σιγά σιγά πάμε για το φινάλε, Πανερυθραϊκός Μαρούσι πες 65-74, συν 9 για τους κιτρινόμαυρους των βορείων προαστίων σε αυτό το πολύ δυνατό τοπικό γειτονικό ντέρμπι θα έλεγε κανείς, στα βόρεια προάστια της Αττικής, τρομερή ενέργεια του Ξηδά. Πραγματικά παίχτης με ιδιαίτερες μπασκετικές αρετές, ο Ξηδάς. Αυτός ο πολύ δραστήριος γκάρ του Αμαρουσίου, το έχει δείξει από τις προηγούμενες, από τις χαμηλότερες κατηγορίες, το τι μπορεί να προσφέρει. Ευνηδιάζει τον Πανερυθραϊκό και διαμορφώνει το 65-76. Θοδωρής Λινάρδος, Παναγιώτης Τριάντης κοντά σας, σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση από την Ερυθρέα, από το επίσημο διαδικτυακό κανάλι του Πανερυθραϊκού. Σημαντικό να υπάρχει εικόνα από όσο το δυνατόν περισσότερα μάτς σε όλα τα σπορ. Ειδικά φέτος που δεν υπάρχει κόσμο στα γήπεδα. Μέχρι να υπάρξει, μακάρι και μέχρι να τα ξαναπούμε, να ανοίξουν τα γήπεδα πάλι με το καλό. Λίγη επίθεση, καλή άμυνα του Πανερυθραϊκού. Τέλος της επίθεσης. Κερδισμένη φάση της Ερυθρέας. Ο Κανέλης σε μια χειραψία φιλίας με τον κόουτς Χουχουλή. Τελευταίο πεντάλεπτο. Τα ομαδικά φάουλ θα παίξουν ρόλο. Ο Πανερυθραϊκός έχει 2, το Μαρούσι έχει 3. Η διαφορά είναι στους 11. Κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια ο Πανερυθραϊκός με χαμηλό σχήμα και με πίεση σε όλο το γήπεδο στα 4 τέταρτα να γυρίσει το σκορ. Φαντάζομαι ακουγόμαστε με δυσκολίες. Σκεφτείτε να υπήρχε και κόσμος εδώ στο κλειστό. Το μικρό κλειστό του Πανερυθραϊκού. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό να βλέπουμε κόσμο. Βεβαίως, ανεβαίνουν τα δεσιμπέλ, να ξελαρικιαζόμαστε κι εμείς. Δυνατό φάουλ εκεί του Κοντούδη πάνω στο Στασινό να του ανακόψει την πορεία. 65-76 από 3 φάουλ, 2 ομάδες, 4-37 για το φινάλε. Τελευταία ελπίδα, τελευταία λέξη αν έχει να πει ο Πανερυθραϊκός απέναντι στο πιο αποφασιστικό όπως δείχνει μέχρι τώρα Μαρούσι. Σε ζώνη συνεχίζει η ομάδα της Ερυθρέας. Πολύ σωστό 3-2 αυτή την ώρα. Άστοχος ο Κακαλούδης, ψηλά το ριμπάνο τον Κοντούδης με τα αθλητικά του προσόντα. Μου θυμίζει στο φατσικό ο Κοντούδης, επειδή είπαμε μου αρέσουν και λίγο αυτά, το Βαβάτσικο, ένα άλλο παίκτη των εθνικών κατηγοριών. Αλλά μόνο έτσι λίγο στο φατσικό. Αν δεν κάνω λάθος, παίζει κάπου αλλού τώρα ο Βαβάτσικος. Στην καρδίτσα πρέπει να παίζει ο Βαβάτσικος. Στην καρδίτσα είναι, ναι. Στην καρδίτσα πρέπει να παίζει. Έχει περάσει και αυτός από πάρα πολλές ομάδες. Playmaker ο ένας, forward ο άλλος. Σωστό. Ο Θεσσαλός Βαβάτσικος. 65-76 και Αθανασούλας στο 67-76 το αντίστροφο σκορ. Τα αντίστροφα νούμερα. Θοδωρή, είναι ο μοναδικός που είπαμε προηγουμένως που προσπαθεί για τους γηπεδούχους. Διάβασε τη φάση, θέλει, ζητά ο κόουτς Καραφίγκας από τον Κανέλη, αν βλέπω καλά έτσι όπως τον κοιτάζει. Σκαραφίγκας και αυτός και αν έχει περάσει από ομάδες. Κάθε φάλο από εδώ και πέρα για οποιαδήποτε ομάδα είναι βολές για την αντίπαλό της. Βεβαίως, είναι ένα μπόνους. Ειδικά βέβαια και το Μαρούσι θα κερδίζει και χρόνο.
θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά του. Ο Πανεθνιακός θέλει να μειώσει, να πλησιάσει γρήγορα ό,τι προλάβει να σώσει από την κατάσταση. Στα 3.40 πηγαίνουμε, 67-76. Στο πλήν 9, 3 τρίποντα η διαφορά που υπολείπεται ο Πανεθνιακός του Αμαρουσίου. Φιλιππάκος με κοντήτρο αντίπαλο τον Κανέλη. Καλιανιώτη στη γωνία με τον Καγκαλούδη. Ένα ζευγάρι που ταιριάζει εκεί, στα ύψη. Για Ουρτόγλου σχεδόν από το κέντρο του τριπόντου είναι άστοχος. Φιλιππάκος αριστερή, ραβέρσα. Άστοχος θα είναι ο Καλιανιώτης εκεί για ένα άλλο παλικαρίσιο λεβέντικο παλαιϊκό καλάθι. Αλαμίρκο Μιλίτσεβιτς, 69-76. Κλείνει 7 για τον Πανερυθραϊκό. Να δούμε αν έχει να δώσει άλλο γκάζι ο Πανερυθραϊκός σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχει γκάζι να δώσει όμως ο Στασινός για το 69-79. Στρογγυλό στην 10 για τον Μαρούς ξανά σε μια πολύ κρίσιμη ώρα. 2.50 για το φινάλε, από 4 φάουλ δύο ομάδες. Μεγάλη εμφάνιση από Στασινό και Καγκαλούδη. Οι άνθρωποι του Πανερυθραϊκού χτυπάνε λίγο τα καθίσματα, ό,τι μπορούν να κάνουν να δώσουν λίγο ένταση στο match. Προς όφελος της ομάδος τους. Πανερυθραϊκός με τον Κοντούδη και φάουλ. Χαρακτηριστικά η αγωνιά από τους διαιτητές δόθηκε, την έδειξαν εκεί. Τρία σερί φάουλ από τον Κοντούδη, φτάνει τα 5, αποβάλλεται 5 και ο Πανερυθραϊκός. Ναι, ο Στασινός κέρδισε μια φάση στην επίθεση και άλλη μια στην άμυνα. Είναι ένας από τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές, αυτός ο Καγκαλούδης, που οδηγούν το Μαρούσι στο συν 10 αυτή τη στιγμή. Ήταν καθαρό το φάουλ, αδιαμαρτύρητα βγήκε ο νεαρός εκτός για να μπει ο σκάνδαλος. Σκάνδαλος Καλιανιώτης για Ουρτόγλου, τα τρία γκάρου του Αμαρουσίου για το φινάλε. Εδώ υπήρξε μια υποψία μπρος πίσω, συνεχίζει το μάτς με τον Ξηδά, τον Στασινό και τον Καγκαλούδη, τα τρία γκάρου αντίστοιχα του Αμαρουσίου. Έξω για τον Κανέλη και αυτός γκάρνε φυσικά και παίζει ως τεσάρι τώρα σε ένα πολύ ελαφρύ σχήμα. Έχει χαμηλώσει πολύ το σχήμα και ο κότς Καραφίκας. Χατζηδάκης το 5 για τον Μαρούς, 69-79 στα 2 λεπτά πλέον. Πάμε για τελευταία 120 δευτερόλεπτα του ματς. Πολύ ωραία ενέργεια του Φιλιππάκου, δυναμικά εκεί για το 71-79. Να δούμε τι προλαβαίνει όμως ο Πανερυθραϊκός. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Είναι στους 8. Αν μπει η βολή, είναι στους 7. Έχουμε ματς ακόμα. Έχει πολύ ώρα το παιχνίδι. Να δούμε λοιπόν. Είπαμε ο Κοντούδης είναι ο πρώτος παίκτης που απολύθηκε αργά-αργά, θα λέγαμε, με 5 φάουλ για ένα τόσο δυνατό ματς. Ναι, γιατί έχουν κάνει καλή διαχείριση και δύο προπονητές στο δωρή. Οι υπόλοιποι είναι φορτωμένοι με 3, με 4 φάουλ αρκετή. Φιλιππάκος εύστοχος, δεν λαφεύει τούτη την ώρα, 72-79. Και ο Αθανασούλας πρώτος παίκτης που πιέζει. Πίεση σε όλο το γήπεδο φυσικά. Ο Αθανασούλας ήθελε 8 δευτερόλεπτα να δοθούν. Ίσα που πέρασε το κέντρο το Μαρούσι. Ίσα που πρόλαβε το Μαρούσι. Ναι, πρέπει να είναι πολύ ωριακό. Τώρα τα μαργαρίσματα, αυτά και αν δεν έχουν σημασία τώρα, λέει το οποίο φυλάει ποιον, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, κοντός με ψηλό, όλα εναλλάσσονται. Γκαγκαλούδης εύστοχος, σαν να λέει τελείωσε το μάτς. Υπήρξε ένα σπρόξιμο να πέσουμε εκεί σε μια φάση, αλλά δεν είχε η συνέχεια. Ο Γκαγκαλούδης δείχνει τέλος. Γκαγκαλούδης το δωρή που γυρνάει στους παράγοντες του Αμαρουσίου και ξανακάνει τέλος. Είναι φοβερή η κίνηση. Έκανε προσπίσει ότι θα μπει προς τα μέσα και σταμάτησε και εκτέλεσε για 3 στην εκπνοή. Ο τρελός εντός εισαγωγικών δείχνει τέλος. Να δούμε αν έχει δίκιο, αν πέφτει μέσα. 74-82. Να δούμε αν υπέγραψε λοιπόν αυτός με αυτό το τρίποντο ο Γκαγκαλούδης το ματς ή η Ερυθρέα έχει μια ακόμα απάντηση. 1-25 για το φινάλε. Στο πλήν 8 η Ερυθρέα. Κρατά το συν 8 το Μαρούσι. Με τον Καγκαλούδη που έχει ξεπεράσει πλέον τους 20 πόντους στο μάτς, όπως συνηθίζει άλλωστε. Σταθερά αυτό το πράγμα να το κάνει όλα τα χρόνια. 74-82. Να δούμε τον Φιλιππάκο σαν small forward κινείται εκεί, κόβεται. Το Μαρούσι δεν πατάει τελικά ο Ξηδάς έξω, μόνος του και φάουλ. Δεν ξέρω, θα δοθεί απλό φάουλ. Υπήρξε ένα σπρόξιμο του Φιλιππάκου να κόψει τον Ξηδά που έφευγε. Απλό φάουλ θα δοθεί και όχι κάτι παραπάνω. 74-82, 54 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Time out.
Να δούμε το φινάλε του πολύ σημαντικού αγώνα, πέμπτη αγωνιστική στην Α2. Για να σου λύσω την απορία, ο Καγκαλούς έχει 24 πόντους σε σχεδόν 24 λεπτά. Το έχει ισορροπήσει το θέμα λοιπόν. Κάθε λεπτό και πόντος για τον Καγκαλούδη. Το πάει έτσι δηλαδή, δημιουργεί τα δικά του ρεκόρ. Χαμογελαστός τώρα. Δείχνει ότι έχει μια σιγουριά με την εμπειρία του, ότι το μάτς δεν μπορεί να χαθεί για το Μαρούσι. Συν 10. Και 18 έχει ο Στασινός. Είχε 15 από το πρώτο μέρος. Πολύ πολύ κανός ο Στασινός. Το παιδί του Αμαρουσίου. Μακάρι να βγαίνουν παίχτες από τις ομάδες και να αναδεικνύονται στην πορεία. Και παραπάνω, 76-82-84 με το σκάνδαλο. Συν 8. Σταθερά για το Μαρούσι. Που είναι στην επίθεση με τον Στασινό. Ο Πλουτέτσκι θα λέγαμε σαν να βάλει τις βάσεις στην αρχή. Μετά ο Στασινός πήρε τα ενία στο Μαρούσι από το συμπαίκτη του. Παίζει καθαρά για τη διαφορά τώρα ο Πανελληνικός. Και βέβαια ο Καγκαλούς απόλυτος πρωταγωνιστής, αλλά με πολύτιμη βοήθεια από Κανέλη και Ξηδά. Από την άλλη, Πανελληνικός πέραν του Φιλιππάκου, που και αυτό σήγησε για κάποια λεπτά, στο τρίτο δεκάλεπτο κλπ. Στερήθηκε λύσεων. 76-84, η διαφορά παίζει σημαντικό ρόλο. Νέο time out φυσικά. Ναι, και να εκμεταλλευτούμε αυτό το time out. Δεν θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε λίγο τους πόντους. Στασινός 18, με 4 στα 8 τρίποντα, έχει και 4 rebounds, σκάρτε 24 λεπτά. Ο Ξηδάς έχει 6, ο Σουρλής δεν έχει σκοράρει, ο Πρίσκος επίσης στο 1 λεπτό δεν έχει σκοράρει. Ο Κανέλης έχει προσφέρει με 9 πόντους, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στην άμυνα. Χατζηδάκη σε 31 λεπτά, 9 πόντους και 8 rebound και 2 assist και εξαιρετική άμυνα. Πλουτέτσκι σε σκάρτα 7 λεπτά 4 πόντους. Παπαγεωργόπουλος τίποτα, 0 πόντους. Αρνοκούρος 6 πόντοι. Ο Δούκας έχει αγωνιστεί μόλις 1 λεπτό. Και ο Γκαγκαλούδης έγινε ανανέωση στατιστική. Σε σκάρτα 30 λεπτά έχει 24 πόντους με 6 assist, 2 rebound, 7 στα 13, 7 στα 13 βολές, 4-9 τρίποντα, 3-4 δίποντα. Για τους γηπεδούχους, ο Φιλιππάκος έχει 26, ο Καλιανιώτης 12, ο Αθανασούλας 12, ο Βουγιούκας 8. Θα πούμε όλους τους πόντους σε λίγο που θα τελειώσει το παιχνίδι. Για Ουρτόγλου λάθος η πάσα, ήθελε πιο ψηλά ο Φιλιππάκος. Γρήγορο φάουλ του Καλιανιώτη, φυσικά και η διαφορά τώρα είναι αυτό που καίει δύο ομάδες για όταν θα χρειαστεί και σε ενδεχόμενο ισοβαθμίας. Στην κατάταξη, στην Α2. Κοιτάξτε, δεξιά αγκαλιά ο Ξηδάς με τον Καγκαλούδη. Βεβαίως, είναι από τα highlight κι αυτό, από τις καλές στιγμές του αγώνα, για μια ωραία φωτογραφία και ο Κανέλης μαζί τους. Και ο ψηλός να εκτελεί βολές. Είπες πριν για τον Παπαγεωργόπουλο, βέβαια, που δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Να πούμε ότι είναι, είναι ο δικηγόρος της παρέας του Αμαρουσίου. Είναι στην άλλη του ασχολία. Έχει περάσει τον Παναθηναϊκό. Αρχηγός και για πέρσι στο Μαρούσι. Γενικώς κάθε παίχτης έχει και τη δική του ιστορία. 76-85. Καλιανιώτης κολλάει λίγο η μπάλα, όχι βήματα. Θα δώσει για τον Αθανασούλα. Εύστοχος, 79-85. Και νέο φάουλ του Αθανασούλα να κόψει το χρόνο. Μήπως και η Ερυθρέα προλάβει να κάνει μια τελευταία επίθεση, να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Δηλαδή. Ο Αθανασούλας πήρε πολλές επιθέσεις στην τέταρτη περίοδο. Είπαμε ότι ήταν. Ο παίκτης που ζητούσε την μπάλα για να σουτάρει ήταν πολύ άστοχος σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο τέλος έχει βάλει πολλούς μαζεμένους πόντους. Ναι, σίγουρα ήθελε και πιο πριν η Ερυθρέα από αυτόν κάποιες λύσεις. Ναι, η διαφορά είναι στους 6, μειώθηκε, ο Στασινός στόχησε στην πρώτη, μένουν 6,7, να δούμε. Παίζει ρόλο η διαφορά. Φυσικά, θα παίξει ρόλο, προφανώς. 79-86, τελευταία 5-4-3 δευτερόλεπτα. Αριστερό λέει από τον Γιαουρτόγλου από δεξί διάδρομο, 81-86. Και κάπου εδώ το μάτσο ολοκληρώνεται με δίκαιο νικητή, θα λέγαμε, το Μαρούσι βάσει τη συνολική εικόνα των δύο ομάδων. Ναι, αλλά ο Πανερυθραϊκός μάζεψε την διαφορά. Βεβαίως είναι αυτό στα συν, τουλάχιστον δεν άφησε το μάτσο ο Πανερυθραϊκός να ξεφύγει και να χάσει με κάτω τα χέρια να παραδώσει λευκή πετσέτα. Το πάλεψε μέχρι τέλους, το κράτησε στα ίσα σαν. Να είναι ένα πραγματικό ντέρμπι που έτσι είναι αυτό το ντέρμπι, η ταυτότητά του, την βεβαίωσε και το σκορ, 81-86. Χειραψίες, όπως επιτρέπεται τουλάχιστον, μεταξύ όλων, παιχτών, παραγόντων, διαιτητών κλπ. Να πούμε λίγο, Κοντούδης 0 πόντους, Καλιανιώτης 12, Τουζίδης 5, Βουγιούκας 8,
Σκάνδαλος Γιαορτόγλου από 5, Καμπουρίδης 2, Στάθης 3, Αθανασούλας 15, Φιλιππάκος 26 για τους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα για το Μαρούσι τα είπαμε, 18 Στασινός, 6 Ξηδάς, 9 Κανέλης, 10 Χατζηδάκης, 4 Πλουτέτσκι, 6 Αρνοπούρος, 8 Σιώτρας και 24 Γκαγκαλούδης. Θοδωρή, ο λόγος και πάλι σε σένα. Τρομερές στιγμές, έως και συγκινητικές θα έλεγα, γιατί το Μαρούσι αυτό αποθεώνεται, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Απ' την άλλη, ο Πανερυθραϊκός, ο ηττημένος, αλλά και σε αυτόν αξίζει μεγάλο χειροκρότημα, όλοι έφυγαν σαν μια αγκαλιά. Αλλά επειδή το μυαλό μας πάει σε στιγμές πώς θα ήταν εδώ, αν είχε και κόσμο κλπ. Και συνοχωριόμαστε για το πότε θα ξαναδούμε όλο αυτό το σκηνικό που πρέπει, το μπασκετικό. Γι' αυτό λοιπόν και είπα ότι είναι συγκινητικές στιγμές, γιατί και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι πρωταγωνιστές δεν ξέρουν πότε θα δουν πάλι νορμάλ συνθήκες, πότε θα μπούμε πάλι στα παρκέ, να δούμε και κόσμο και κανονικά και όλους τους αγώνες. Βέβαια, κλείνοντας σιγά σιγά τη μετάδοσή μας με τελικό νικητή το Μαρούσι εδώ στο ντέρμπι, από τον Θοδωρή Λινάρδο και τον Παναγιώτη Τριάντη, να σας πούμε φυσικά πάντα ότι είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη της εταιρείας συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών φύλαξης Ασπίδα Security Πλάτων Καραχάλιος από την Ερυθρέα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ από την Ερυθρέα και από εμένα. Πάμε σε τελευταία διαφημιστικά μηνύματα. Καλό σας βράδυ. Επειδή η ζωή μας είναι σε ένα στάδιο που έχει πολύ τρέξιμο, χρειαζόμαστε ένα στήριγμα. Altion Tonovit, το πλήρες πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής εμπλουτισμένο με ωμέγα 3 για ενέργεια και ευεξία, με μόνο μία κάψουλα την ημέρα. Και για τους άνω των 50, Altion Tonovit Senior. Altion, στηρίζει τη μέρα σου.